Άλλη μια Δευτέρα. Άλλη μια Δευτέρα. Με νίκη για τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλι. Στο χάντμπολ τι κάναμε. Δεν έπαιζε. Και ήταν στο πόλο. Αυτό να κλείσει. Και ήταν στο πόλο. Αυτό κάτι είναι. Κάτι κάνει αυτό. Μπράβο. Με πόλο θα ασχοληθούμε. Εννοείται. Κάτι δεν πάει καλά. Πώς το λένε, βατραχοπέδιλα να πάρω. Να βγει ο κύριος Κατσαρής στο τηλέφωνο. Λογικά από το και ο Αλέφαντος. Να μας πει γιατί κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ στο πόλο. Τι έγινε. Βράζει ο κόσμος. Που έβραζε για τον Λουτσέσκο και τον Παπαθεοδόρου. Βράζει. Ποιος είναι στο πόλο, Βοντή. Να σου πω αυτό που το βράσει. Πλάκα. Βασικά, να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα. Ξεκινώ τη δίαιτα. Κοίτα εδώ. Πρωί-πρωί αίμα έδωσα. Τι σχέση έχει με τη δίαιτα αυτό. Για να δούμε τα τρικλικερίδια που φτάσαν. Να έχουμε ένα τέτοιο. Αυτά είναι το χαρτί. Εξαψήφιο θα είναι. Ναι, προφανώς για πολύ κόσμο ισχύει αυτό. Ναι, μετά τις γιορτές. Εγώ ξεκινάω σκληρή δίαιτα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι έχεις τύχει να το καταφέρεις. Γιατί? Γιατί. Αποφασισμένος είμαι. Είναι ο πρωταθλητισμός επηρεάζει κάθε λειτουργία του ανθρώπου. Όχι, ο βλαχισμός που κυκλοφορεί την ώρα του πρωταθλητισμού είναι αυτή που επηρεάζει. Δεν αλλά είναι, ξεκινά, είναι δύσκολο πράγμα. Ξεκινάω ακραία δίαιτα. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Τι λες, μωρέ. Συγγνώμη που στο λέω. Εσύ πώς τα κατάφερες, επειδή πόνο στο μάχη σου. Ναι, και ήταν καλοκαίρι. Ήταν σε περίοδο ουδέτερη. Ναι. Εγώ σου λέω μέχρι το καλοκαίρι θα έχω χάσει 20 κιλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. 20, δεν γίνεται. Μείον 20 κιλά θα είμαι. Δηλαδή, θα σκάνε γκόμενες εδώ έξω και θα μου σκίζουν τα ρούχα. Δηλαδή, πριν από ντέρμπι, γιατί όλα ντέρμπι είναι, μετά από παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολο. Άκου λίγο. Μείον 20 κιλά μέχρι 1 Ιούνιου. Καλά. Καλάθια και παλούκια. Άσε που έχεις κάτι κέρκυρες, κάτι αγρίνια, κάτι γιάννενα, κάτι. Κέρκυρα τι θα φάμε, ξέρουμε που θα φάμε στην κέρκυρα. Ναι. Αγρίνια ξέρουμε που θα φάμε. Να σου πω κάτι. Αν φάω 2 κιλά παϊδάκια χωρίς πατάτες, δεν τρέχει τίποτα, ρε. Εντάξει. Και θα βγάζω και υπάρχει. Λίγο το. Να, μία μέρα, σιγά, ρε. Ναι. Σιγά. Απλά στο αγρίνιο δεν έχει και τίποτα άλλο. Είδες εσύ στο αγρίνιο. Ούτε χάβο δεν έχει. Αναμενόμενο μετά την εικόνα του Πανατολικού τελευταία. Είδες εσύ να πουλάνε κοτσιμπέρι στο Αγρίνιο, ξέρω εγώ. Είδες να πουλάνε. Πώς το λένε, τίποτα, παϊδάκια. Μόνο καφέ πουλάνε στο Αγρίνιο. Και καφέ. Αυτό. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Πολλά τα pick νεότερα. Pick and pop και poker pip. Πώς λέγεται αυτό. Είδες ο Νταλέν Τζάκσον πόσο καλό πίπεν pop έκανε. 11 λεπτά έπαιξε. Ρε. Δεν έχει το ξέχασε ο προπονητής σου. Δεν το ξέχασε. 11 λεπτά έπαιξε. Λάθος. Έκανε τη δουλειά όλοι και μετά ο Πάουκ διαχειρίστηκε. Και μετά ο Κρουμπάλη. Ο οποίος πήρε 10 λεπτά. Το οποίο δημιουργείται πλέον στατιστική κατηγορία. Στατιστική κατηγορία Κρουμπάλη. Πόσες φορές πετυχαίνει το Στεφάνι κάτω του Στεφάνι. Όχι. Πόσες φορές του ξεφύγει μπάλα. Κατά τα χέρια. Το χειρότερο που κάνει ο Κρουμπάλη είναι όταν σηκώνεται κάπου το καλάθι και δεν πετυχαίνει Στεφάνι. Πρέπει να έχει βίντεο τον Μπέρι. Όχι, όχι. Προσπαθεί να το κάνει σε τον Μπέρι. Ο Μπέρι δεν χρησιμοποιούσε ταμπλό, ρε. Ο Μπέρι από εκείνη την απόσταση δεν χρησιμοποιούσε ποτέ ταμπλό. Από τα 4 μέτρα ο Μπέρι είχε ταμπλό. Δεν ανοίγει είναι. Και ο Ολυμπιακός κάτι πέτρες χθες. Τι κάτι, αφού δεν του αφήναμε να σουτάρουνε. Πω, πω, τι αμινάρα, ρε φίλε. Δηλαδή έχει παίξει την κορυφαία άμυνα τη χρονιά απέναντι στην καλύτερη άμυνα τη Ευρώπη. Δηλαδή λες ότι αυτό ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Πράγματι, όχι στα λόγια. Και έρχεται και του βάζει τα γυαλιά ο Παπαθεοδόρου, δηλαδή σε απίστευτο βαθμό. Τον έσκησε. Και αδικείται το σκορ. Εννοείται ότι αδικείται το σκορ. Αδικείται δηλαδή αυτό το συν 7 είναι θαύμα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα φάουλ που δεν δίνει ο Σχοινάς, ρε φίλε, στον Γκος, σε εκείνο το κλέψιμο του Κόνιαρη, που δεν γίνεται να μην το δώσει. Στο Σπανούλι. Γιατί είναι Σπανούλι γι' αυτό. Δεν γίνεται. Και άλλες φάσεις πολλές, αν και δεν επηρέασε τη διαιτησία, νομίζω το παιχνίδι ιδιαίτερα χθες. Ήταν τόσο καλύτερος ο ΠΑΟΚ που δεν αφήνεις περιθώρια σε αυτά τα παιχνίδια να παίξει ρόλο η διαιτησία. Εκπληκτικό παιχνίδι. Τέτοια κυριαρχία, τέτοια ανωτερότητα σε όλα, σε όλα. Σε rebound, σε επίθεση, σε άμυνα, εξ' από τις βολές. Οι μισοί πόντοι του Ολυμπιακού είναι από βολές. Γιατί δεν είναι μόνο η αμινάρα. Είναι και ότι παίζεις με την καλύτερη άμυνα και κάνεις μόνο 6 λάθη. Είσαι δηλαδή τόσο καλός. 6 λάθη με τον Ολυμπιακό. Είναι απίστευτο. Απίστευτο.
μπήκε και ο κόσμος στο παιχνίδι, συμμετείχε, βοήθησε. Χαραλαμπόπουλος πρωταγωνιστής. Ο Τζάκσον έχει μπει στο κλίμα. 10 παίκτες ενεργοί. Ενδέκατος είναι ο Τσόχλας που όποτε χρειάζεται ξέρουμε ότι θα προσφέρει. Και όμως παρόλα αυτά δεν χρειάζεται πλέον. Ναι, δεν είναι. Ενεργοί 10 παίκτες. Καραμανόλης μπήκε 15 δευτερόλεπτα και βγάλε άμυνα. Εντάξει. Πολύ καλά σημάδια για τον ΠΑΟΚ που σαφώς έχει αλλάξει εδώ και 2 μήνες περίπου. Από το Λαύριο έχασε δίκαια. Γιατί το Λαύριο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι δηλαδή τώρα ακούς Λαύριο και 18 πόντι, αλλά και όμως ήταν δίκαιο. Δίκαιο. Παρά εντάξει, το ότι σφυρίχτηκε τα λοιπά. Ακραία σφυρίγματα. Είναι πανάξια το Λαύριο στη τετράδα. Όπως και ο Προμηθέας που κέρδισε την ΑΕΚ προχθές. Σε πειράζουν τα ονόματα, αλλά είναι δυνάμεις για τον ελληνικό μπάσκετ με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Γιατί είναι άλλη κουβέντα. Okay. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια νίκη η οποία θα αναφέρεται μέχρι το τέλος της χρονιάς, δηλαδή στον απολογισμό που θα γίνει στο τέλος. Δίκαια θα λέει ο ΠΑΟΚ, ο Σουρνατζίδης, ο φίλος μας, ότι φέτος κάναμε αυτό και κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Είναι δίκαιο και σωστό. Έτσι γίνεται. Όταν κερδίζεις αυτές τις ομάδες τις δύο μια φορά στα 2-3 χρόνια, στο τέλος όταν το καταφέρνεις, λες το βάζεις και στα θετικά της χρονιάς ολόκληρης. Υπάρχει περίοδος που ο ΠΑΟΚ κράτησε τον Ολυμπιακό 8 πόντους. Καλός ή κακός, κακός, αλλά τι? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τους κερδίζεις μια φορά την τριετία. Έναν από τους δύο. Τώρα κέρδισε τον Ολυμπιακό και όχι συμπτωματικά, όχι τυχαία, όχι τον πέρασε μια φορά και έτυχε να κρατήσει το σκορ. Τον κέρδισε πανάξια με απίστευτη εμφάνιση. Και επειδή λένε πολύ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού μέσα στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός δεν είχε ταξίδι, παιδιά. Δεν πήγε να παίξει στην Ισπανία. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Δεν πήγε να παίξει στην Ισπανία. Κάθε χρόνο παίζει Πέμπτη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ και τον κερδίζει. Τον κέρδιζε δύσκολα, είναι η αλήθεια. Με κάτι συμπτώσεις, κάτι βολές Βασιλιάδη, κάτι αυτά. Αλλά τον κέρδιζε. Φέτος όχι μόνο δεν τον κέρδισε, αλλά ούτε καν απείλησε. Ούτε καν πλησίασε, ούτε καν να σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει κάτι. Σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ που παίζει αύριο στις 7 η ώρα με την Ορλαντίνα, μια αδύναμη ομάδα. Για το θαύμα πάει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Να πάρει νίκες 4 νομίζω στα 5 μάτς και να κερδίσει και τους Γάλλους με διαφορά μεγαλύτερη από αυτή που έχασε. Αλλά θα το παλέψει. Εντάξει, θα το παλέψει. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τα παιχνίδια και του ΠΑΟΚ και των υπολείπων 2. Βεβαίως γιατί είναι ο στόχος αυτός κοινός και των τριών. Και τα μεταγραφικά θέματα. Ο αριστερός μπακ που είναι εδώ, ο Αζεβέδο, ο στόπερ εκεί όπου βλέπουμε ότι έχει ανάψει το παιχνίδι και ο Σαββίδης δείχνει αποφασισμένος να ξοδέψει και πάλι πολλά λεφτά για να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό πάντως, δεν ξέρεις, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Γιατί θέλει να ξοδέψει πολλά λεφτά? Όχι, γιατί θέλει να πάρει πρώτα στόπερ. Πρώτα στόπερ? Αριστερό μπακ θέλει να πάρει πρώτα. Πήρε αριστερό μπακ. Εντάξει. Γιατί έχασε το Λέοβατς και το Ζαμπράνο, γι' αυτό. Είναι πολύ απλή απάντηση. Ναι. Είναι τι. Έχω πρόβλημα στο στόπερ. Φυσικά. Αριθμητικό. Αριθμητικό, ναι. Και έχω με να πάρω. Μα έχασε στόπερ, έχασε. Πρέπει να πάρει. Κανονικά. Άρα. Είναι απλή απάντηση. Εξάρι που δεν έχω κανένα, δεν πρέπει να πάρω. Δεν αρέσει το προπονητή εξάρια. Αλλά νομίζει. Δεν έχει ζητήσει, έχει πει για σέντερφορ. Για σέντερφορ έχει πει. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινάμε, αλλά τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα. Νομίζω για το πώς σκέφτονται στον ΠΑΟΚ. Σωστά ξεκινάνε τις δύο αυτές θέσεις. Γιατί έχασαν παίκτες εκεί. Τι λες, μα. Έχασαν παίκτες. Καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος είμαι και πάω να παίρνω και παίρνω δύο παίκτες στην άμυνά μου πρώτα. Να μην το χάσει αυτό. Δεν το χάνω. Άρα δεν έχει αριστερό μπακ, δεν έχει αριστερό πόδαρο. Θα πάρει αριστερό μπακ. Αγόρι μου, πήρε αριστερό μπακ. Ναι, πήρε. Αυτή η προτεραιότητα δεν ήταν αυτή. Ωραία, ναι, άλλο. Στόπερ. Σέντερφορ είναι προτεραιότητα. Σέντερφορ έχει δύο και εν δυνάμει άλλου δύο. Το Μακ και το Μιστακίδη. Καλά. Λέω εγώ. Λες εσύ. Α, και το Μιστακίδη, αν είναι καλά, δεν το αμφισβητώ. Δεν το έχουμε δει όμως, Δημήτρη. Στα στόπερ έχεις τρεις και ο Πούγκουρας τέσσερις. Εντάξει. Ναι, ωραία. Δεν έχει δοκιμαστεί. Δεν το λες και ενεργό. Ναι. Ναι. Ωραία, έχεις τρεις. Χρειάζεσαι σίγουρα τέταρτο. Αλλά... Λοιπόν, πρέπει να καίγεσαι για άλλο. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, το οποίο πραγματικά δεν εντυπωσιάζει. Δηλαδή δεν κάνουν μαγικά.
τον τελευταίο μήνα. Δείχνει καλύτερη συμπεριφορά από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν, παρόλα αυτά έχει φοβερό σέρι ο ΠΑΟΚ. Έχει νίκες, έχει 0 στην άμυνα, έχει πολλά γκολ στην επίθεση. Χωρίς να παίζει ούτε με τον Παναθηναίκο εντυπωσίασε, ούτε με τον Λεβαδιακό, στον Πλατανιά ούτε. Παρ' όλα αυτά παίζει σωστά, δεν απειλείται. Πόσο 0 έχουμε ρεκόρ. Τώρα τελευταία. Ναι. 13-0. Δεν βάζει τα τρίκαλα. 18-1. Με τα τρίκαλα. Α, δεν τα βάζει τα τρίκαλα επειδή φάγαμε γκολ, ε. Όχι, στο πρωτάθλημα, ρε παιδί μου. Εντάξει, λέω για το πρωτάθλημα. Άμα βάλουμε και το. Κοίταξε, ήταν από τότε φανερό ότι το πιο κρίσιμο μάτς της χρονιάς ήταν στην Ξάνθη. Το λέγαμε και πριν και αυτό αποδεικνύεται. Εκεί θα γύριζε το κουμπί, αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Κέρδισε εμφατικά, με καλή εμφάνιση, με αποφασιστικότητα και όπως πέρυσι με τη Λίμπερετς, έτσι και φέτος με την Ξάνθη, εκεί στο ίδιο χρονικό σημείο περίπου, γύρισε το κουμπί. Πλέον είναι στα χέρια του ΠΑΟΚ να κάνει πολύ μεγάλο σερί. Πέρυσι έκανε, νομίζω, 12 στα 13. Και το άλλο ήταν με τα Γιάννα που, εντάξει, κοιμήθηκε ο Θεός. Και φέτος για εκεί πάει φυσιολογικά. Πόσα έχουμε τώρα σερί? 4 στο πρωτάθλημα. Και ακολουθούν τα 6 παιχνίδια που είναι με τους μικρομεσαίους, ας το πω έτσι. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι μεγάλο φαβορί ο ΠΑΟΚ. Αλλά το βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ αποφασισμένοι και οι άλλοι δύο. Χθες δεν ήταν δεύτερο ημίχρονο. Καλός είναι ο Ολυμπιακός. Και χθες το μάτσα ήταν δύσκολο. Τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ακούγα μουρμούρα για τα στόπερ της Λάρισας. Τι, το ένα είναι γρήγορη εκτέλεση φάουλ που βγαίνει ο Μάρνης στην πλάτη της άμυνας οριακά, δεν είναι offside. Εντάξει, μια ολιγορία. Το δεύτερο μια κόντρα επίθεση, ο Μασαριφάρ που είναι πάρα πολύ καλός. Σκοράρι. Δεν ήταν κλειστό παιχνίδι, δεν είχε. Το ημίχρονο το πρώτο το είδα. Σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος αλλάζει προπονητή. Γιατί και πάλι η ομάδα Λεμονή είναι η χθεσινή. Και ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά. Αλλά δεν το υπολογίζει ο άλλος. Δεν το νοιάζει ποιος είναι προπονητής. Δεν το νοιάζει. Πήρε και το Μιραλάζε, φίλε. Σημαντική ενίσχυση. Γιατί πέρα από ποιοτικός παίχτης, είναι και παίχτης που ξέρει τα κρατόπια και του δίνει και, και ψυχολογία. Ανεβάζει το ηθικό του κόσμου που τον υποδέχθηκε. Είπαμε στο πρωτάθλημα. Θα χρειαστούν πάρα πολλές νίκες. Πάρα πολλές. Η βαθμολογία είναι 35-34-34. Με 70 βαθμούς μπορεί και να μην είσαι πρωταθλητής. Δηλαδή, να πάρεις άλλους 36, 12 νίκες, δηλαδή, και να μην τα καταφέρεις. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αν δεν πάρεις τα ντέρμπι. Ναι. Μεγάλη μάχη κάθε μέρα, όπως έλεγε ο κύριος Κυριάκος την προηγούμενη εβδομάδα, κάθε μέρα παίζεται το πρωτάθλημα και η μάχη συνεχίζεται. Και τώρα διανύουμε και μεταγραφική περίοδο που οι ομάδες προσπαθούν να βελτιωθούν. Θα τα πούμε όλα αυτά και τι συμβαίνει ακριβώς με τον Αζεβέδο, βεβαίως, που είναι εδώ, με τον Μολέντο και πώς διαμορφώνεται αυτή, πώς εξελίσσεται αυτή πολύ παράξενη μεταγραφική υπόθεση. Παράξενη γιατί είναι 4 πλευρές που όλες ψάχνουν μια λύση. Παράξενη διαδικασία από πλευράς ΠΑΟΚ, σαφώς. Ο Χατζηρίδης που είναι υποψήφιος είναι άλλη μια δύσκολη, πολύ ακριβή υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Αλλά όσο είναι εδώ ο Σαββίδης και όσο συναντάει προβλήματα μπροστά του, είναι ικανός για μεγάλες τρέλες, όπως έκανε και το καλοκαίρι. Γι' αυτό ποτέ μιλές ποτέ. Στο να την κάνεις, όσο έτρεφω την τρέλη. Μάλιστα. Η επικοινωνία αρχικά είναι μέσω μηνυμάτων, γράφεται FEMA, αφήνεται και ενώ το μήνυμα στο 54526. Μετά τη μία λογικά θα ανοίξουμε και γραμμές για να μιλήσουμε, πιστεύουμε, και για ποδόσφαιρο αλλά και για μπάσκετ σήμερα. Βεβαίως. Γιατί να μην μιλήσουμε για μπάσκετ. Ήταν σπουδαία χθες η νίκη του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα για την πορεία αυτής της ομάδας. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε με όλο το ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά.
Ο φίλος 051 γράφει με αποδεσμεύσεις πωλήσεις. Τι γίνεται, αποκλείεται να πάμε για φορ και εξάρι τελικά? Καταρχάς δεν αποκλείεται τίποτα στον ΠΑΟΚ. Έχει αποδειχθεί αυτό, ειδικά τα χρόνια του Σαββίδη. Δεν μπορείς να πεις ποτέ τη λέξη ποτέ. Γυρίζει το κουμπί όπως γύρισε, λέγαμε, στην Ξάνθη. Γυρίζει και το κουμπί με τα γραφικά. Αλλάζουν προτεραιότητες, ανάγκες. Γυρίζει το μάτι του μεγαλομετόχου. Συνήθως προς το καλύτερο, έτσι. Δηλαδή με θετικές εκπλήξεις. Και εκεί που λες ότι δεν καίγονται για στόπερ, εκεί προκύπτουν δύο στόπερ πολύ και παραπάνω. Δύο στόπερ υψηλού επίπεδου. Εκεί που λες ότι για τον φορ πλέον δεν πολύ ασχολούνται, εκεί αλλάζει το σκηνικό. Άρα, με αποδεσμεύσεις πωλήσεις τι γίνεται? Υπάρχει η δέσμευση της πλευράς Σαββίδη ότι δεν πωλεί το Πρίγκιβιτς, πολύ σημαντική, έτσι. Και αποδεσμεύσεις, κανονικά γίνονται στο τέλος της περίοδου, για κύπα προς το παρόν. Θα δούμε τι θα καταφέρουν, σαφώς υπάρχουν παίχτες. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε πρώτα με ποδόσφαιρο και ό,τι συμβαίνει μέσα γύρω από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα με τα παιχνίδια και τα μεταγραφικά, και μετά με όλα τα υπόλοιπα στο δεύτερο ημίωρο για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, όπως γράφουμε και στο Γκαζέτα, κλεμμένο είναι, από αλλού το πήρα. Πώς τα έφερε, ρε φίλε, έτσι? 21 πόντους στην ΑΕΚ και 7 στον Ολυμπιακό. Κινητό που είναι. Ναι. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Αμά ναι, ρε. 21 και 7. Και τον γκολ στο 18 που βάλαμε, το πρώτο γκολ 18. Αυτό το πήρες χαμπάρι? Όχι. Όρθιος κοιμάσαι. Περιμένω 13 στον Παναθηναϊκό τώρα. Δύσκολα. Μην το λες. Ναι. Οι φίλοι μας για το μπάσκετ, πήγα να πω οι μπασκετικοί φίλοι μας. Αλλά αυτή η έννοια στο... Εντάξει. Με ποδόσφαιρο θα ξεκινήσουμε. Okay. Είναι αρκετά τα θέματα στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δικαιούται μεγάλης αναφοράς και πολλών σχολείων η μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, καταρχάς να πούμε ότι ο Λεβαδιακός είναι πραγματικά μια καλή ομάδα. Δεν είναι αυτό το 5-0, δείχνει τη διαφορά των δύο ομάδων. Είναι καλός ο Λεβαδιακός. Τα παράτησαν κάποια στιγμή γιατί απογοητεύτηκαν. Δεν ξέκανε και δύο κουνελιές στο τερματοφύλακα του, είναι η αλήθεια. Αλλά έχουμε και την εικόνα του πρωταθλήματος και προχθές το πρώτο ημίχρονο. Είναι οργανωμένη ομάδα, έχει και ποιότητα. Ο Γιακουμάκης είναι πολύ καλός παίχτης. Ο Γιουσούφ είναι καλός παίκτης. Εντάξει, είναι γρήγορο. Του Μαρκόφσκι δεν τους βγήκε γιατί ο Βαρέλα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Βαρέλα έχει κάνει στάση. Θα γίνει στάση τώρα και θα γίνει μια στάση του μετρό, θα πάρει το όνομά του. Αν θα σου πω κάτι, πόσο είναι το πρίμιο αγόρι μου, Νίκη, σε 9.000, κάτι τέτοιο είναι. Πίστεξε αυτά. Ναι. Ωραία, θα πρέπει ο Πασχαλάκης να του δίνει τα 4,5 σε κάθε παιχνίδι. Αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ στο τέρμα πολλές φορές μπορεί να παίζει με 10. Δεν είναι μόνο Βαρέλα, είναι όλη η λειτουργία. Είναι εξαιρετική τώρα, την άλλη, εντάξει. Είναι εξαιρετική. Μία φάση που κάνει ο Λεβαδιακός, αυτή του Γιακουμάκη στο 41, στο όλο το παιχνίδι, η οποία με λίγο καλύτερη τοποθέτηση του Κάνιας δεν θα υπήρχε φάση. Ο ΠΑΟΚ δεν δέχεται γκολ, δεν δέχεται φάσεις, δεν δέχεται επιθέσεις, δεν δέχεται γεμίσματα. Είναι όπως τότε με το Χαλκιά. Δεν έχει πολλή δουλειά. Δεν φτάνουν οι άλλοι, δεν πλησιάζουν καν. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Γιατί και έχοντας Χαλκιά... έναν μπακ πολύ αμυντικό, πολύ επιθετικογενή. Ναι, ναι. Δύο μάτους είναι εξτρέμ, εντάξει, δεν είναι μπακ. Ωραία. Και ο Βιερίνια δεν το λες και αμυντικό. Λοιπόν, δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο παρά την κατοχή 70%. Φάσεις δεν έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Δυσκολεύτηκε πολύ να πατήσει στην περιοχή. Ο Μάτος, εντάξει, δίνει τρελές λύσεις. Από το πουθενά. Για μένα είναι η παλιά του Πέλκα εκεί. Μα είναι ο δεξής μπακ εκεί όμως. Είναι τον είδε. Και δες από πού ξεκινάει. Δείτε λίγο το βίντεο. Είναι, η κόντρα που βγάζουν οι δύο, ο Κάμπος με τον Πέλκα, και είναι 2 με 6. Πάει ο Πρίγκοβιτς, okay, στη θέση του, 3 με 6,
Και την ώρα που οι δύο έχουν φτάσει στην περιοχή, είναι δεξιά πίσω ο Λιμιός και ο Μάτος. Ο Λιμιός δεν το πιστεύει. Δεν ξεκινάει, δεν πάει. Γιατί είναι έστικτο αυτό. Ο άλλος ξεκινάει. Σου λέει θα κάνω το sprint και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Θα δικαιωθώ, θα φτάσει η μπάλα σε μένα. Και φυσικά φτάνει η μπάλα σε αυτόν. Γιατί είναι η αίσθηση ότι πρέπει να κάνω το sprint. Να είμαι εκεί. Και είναι εκεί. Και βάζει τον goal. Μόνο ο Μάτος μπορεί να το κάνει αυτό στην Ελλάδα, έτσι από back. Δεν είναι. Το πλεονέκτημά του είναι απίστευτο. Και ανοίγει μια κλειστή άμυνα και στα στημένα έχει τρομερό πλεονέκτημα, όπως είδαμε το άλμα εκείνο με τον Πανιόνιο. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Σωστά τον αποθεώνει και ένας φίλος με ένα μήνυμα. Έχει φτάσει, λέει, ο Μάτος σε 1,5 χρόνο ένα γκολ πίσω από τον Λίνο που έπαιξε μια πενταετία. Και εκτελούσε και πέναλτι κάποτε. Είναι τα επιτεύγματα του Μάτος, είναι εντυπωσιακά. Παρ' όλα αυτά βλέπετε στο πρώτο ημίχρονο ότι υπάρχουν... Ναι, εμείς το γράψαμε. Μπράβο, Ελένη. Από την Ελένη το είδε ο φίλος και το κλέψε. Υπάρχουν κόντρα επιθέσεις του Λεβαδιακού στο πρώτο ημίχρονο που βγαίνουν με καλές προϋποθέσεις γιατί γίνονται λάθη στο χώρο στον ΠΑΟΚ. Τελειώσαν μόνο μία κόντρα επίθεση, αλλά έβγαλαν ένας 4-5 που σταμάτησαν είτε στο Βαρέλα είτε από κάποια επιπολαιότητα. Είναι επικίνδυνος ο Λεβαδιακός. Πέρα δηλαδή το στέκεται καλά και δεν απειλείται. Αυτό γίνεται από 40 μέχρι 45 που λες. Και άλλη φορά έγινε και πριν έγινε. Απλώς δεν βγήκε φάση. Μετά βγήκαν και φάσεις οι δύο, του Γιακουμάκη και μία του Μαρκόφσκι, και οι του ΠΑΟΚ στους 43 περιμένουν το σφύριγμα να πάνε στα αποδυτήρια. Να μην γίνει καμιά στραβή. Δεν πατάει καλά ο ΠΑΟΚ. Ναι, σε εκείνο διάστημα έχει κακή τοποθέτηση μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή ο Λεβαδιακός έχει πάρει αυτοπεποίθηση και σου λέει θα βγούμε στο δεύτερο και θα το συνεχίσουμε. Γίνεται η αλλαγή του Τσιμίρο με τον Κάνιας. Ρωτάμε τον Λουτσέσκου, δεν εκθέτει τον Κάνιας. Και καλά κάνει, γιατί ποτέ δεν μειώνει παίχτη του. Δεν ξέρω αν φταίει αυτή η αλλαγή και άλλαξε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι κυρίως ήταν τα δύο πρώτα γκολ που είναι. Συμπτωματικά είναι βαρύ, το πω. Τι είναι. Γιατί ο Κάμπος αυτό δεν το ξανακάνει. Ο Κάμπος το κάνει όμως ερχόμενος από την αριστερή πλευρά. Είναι το μόνο παιχνίδι που παίζει ο Κάμπος όλο το παιχνίδι αριστερά. Ναι, όχι και όλο, μέχρι να πει ο Πίσεσβα. Και του Πρίγκιπτ που κάνει μεγάλο λάθος ο Επασί. Αυτά νομίζω ότι άλλαξαν το παιχνίδι. Εγώ λέω ότι με τον Τζίμιρο το ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη ηρεμία στην ανάπτυξη. Φυσικά. Φυσικά. Απαντάει ο προπονητής όμως και λέει ότι ξέραμε τα τρεξίματα του Λεβαδιακού και θέλαμε στο πρώτο μέρος να τα απεξέλθουμε σε αυτά. Άρα Κάνιας. Υπάρχει και πληροφορία ότι στην προπόνηση ο Τσιμίνο δεν βλεπόταν εμείς εβδομάδα. Δεν πάει καλά. Αυτό πάντα το ξέρει ο προπονητής και όχι εμείς. Γιατί όλοι έχουμε ερωτηματικό γιατί Κάνιας και όχι Τσιμίνο. Κάποιες απαντήσεις υπάρχουν τώρα. Στέκουν, δεν στέκουν, μάλλον στέκουν. Και γίνεται ότι γίνεται, ανοίγει το παιχνίδι και πλέον το σκορ ξεφεύγει. Ο Λεβαδιακός τα παρατάει και ο ΠΑΟΚ φτάνει στα 5 γκολ. Καλώς πράγματι ο Τζάλμα Κάμπος. Πολύ καλά τα πλάγια μπακ. Νομίζω ήταν καλός ο Μαουρίσιο. Ήταν, ναι, δεν έκανε λάθη βασικά. Από τα παιχνίδια που... Οργάνωσε σωστά. Όλες σχεδόν οι επιθέσεις είναι από τα πόδια του. Όλες. Όλες και πέρασε και δύο κάθετες πολύ καλές, αλλά. Ο Μαουρίσιο που ξαναλέμε και έχουν δει και αυτοί που το λένε, έχει κάνει πολύ λίγα καλά λεπτά στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, δεν είναι σταθερός. Έχει λίγα καλά λεπτά. Είναι από τους παίκτες που περιμένεις. Ναι, όπως ο Ελ Καντουρί φυσικά. Όπως ο Μακ φυσικά. Αυτό τι κατάλαβες εσύ χθες από τις αλλαγές. Ότι. Πες μου ένα μήνυμα που πήρες από τις αλλαγές να δούμε. Τις αλλαγές. Ναι. Από το πώς διαμορφώθηκε το σχήμα μετά τις αλλαγές. Είχε κρυθεί το παιχνίδι. Ναι, ρε, εγώ μου, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο μένει σταθερό. Κάτι που μένει σταθερό. Τι. Ο Πέλκα στο 10. Ο Πέλκα στο 10. Σε μια άλλη. Στο 10. Ο Πέλκα είναι second striker. Ωραία. Ναι. Αυτό είναι ο Πέλκα. Ναι. Ωραία. Σε μια άλλη εποχή. Θα πήγε ο Μπίσεσβα στο 10 και ο Πέλκας στα αριστερά. Δεν πήγε καθόλου. Καθόλου. Ο Πέλκας έμεινε εκεί. Και το λέω γιατί. Γιατί με δική μου πληροφόρηση είναι ότι ο Πέλκας δεν φεύγει από εκεί. Ό,τι και να συμβεί από εδώ και πέρα. Σε μέτρια βραδιά έχει δύο ασίστ. Γιατί νομίζω ότι ήταν μέτριος. Άργησε πολύ να μπει στο παιχνίδι. Αλλά έστω και έτσι.
Αυτό θέλει από αυτόν. Δύο ασίστ. Ακόμα και στη μέτρια μέρα του να κάνει αυτό. Γιατί την παλιά που έβγαλε ο Πέλκας στο πρώτο γκολ, την έχει δει τη φάλτσα παίρνει. Την έχει ο Μπίσεβρα αυτή την παλιά. Την έχει. Σε όχι τόσο δύναμη. Όχι με τόση δύναμη. Λοιπόν, νομίζω για το παιχνίδι δεν έχουμε πολλά. Έχει κύπελο αύριο ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή κύπελο, Μιστακίδης, ΜΑΚ. Ποιος άλλος είναι έτσι λίγο έξω και πρέπει να πάρει. Ο Μπίσεσβαρ φυσικά. Στα Στόπερ. Εγώ θέλω να δω και κανένα πιτσιρικά από την ΚΑΠΑ 20. Να δω πλάγια μπακ ποιος θα βάλει. Το Λίρατζι. Το Λίρατζι. Τι μας έχετε πήξει τα σηκώτια τόσο καιρό. Βάλτε τον να παίξει. Τον έχεις προπονήσει έτσι γιατί δεν έχει πλάγια μπακ. Εσύ έγραψε ότι κάποια στιγμή έπαιξε ο Σβούρας. Σβούρας έπαιξε την προηγούμενη προπόνηση. Μεγάλη επιτυχία του Πάου. Να μην έχει πλάγια μπακ καθόλου το ρόστερ. Τι άλλο έχει αύριο. Ποιος άλλος. Έχει σειρά. Θα δούμε. Θα δούμε. Είναι ένα καλό παιχνίδι για το ότι δεν έχει άγχος. Δηλαδή ξεπεράστηκε το άγχος στο πρώτο παιχνίδι. Άρα στο δεύτερο μπορεί να γίνουν και δοκιμές. Αύριο πέτυχε δεύτερο παιχνίδι κυπέλου. Για τον ΠΑΟΚ και μετά πάει Κυριακή μεσημέρι στην Κέρκυρα. Θυμίζουμε έχει 4 συνεχόμενες Κυριακές μεσημέρι παιχνίδι. Πάμε στα μεταγραφικά. Εδώ θα με επιτρέψεις εγώ να κάνω λίγο τον Κινέζο. Γιατί? Γιατί μου έχω σπάσει τα νεύρα. Έχω εντελώς άλλη άποψη από αυτό που γίνεται. Εντάξει, το θέμα είναι το ρεπορτάζ, τι γίνεται. Ο το ρεπορτάζ θα το πούμε εννοείται. Ο Αζεβέδο είναι εδώ, από εκεί ξεκινάμε. Νομίζω σωστά τα λέει ο Μίχελ. Θυμίζουμε το βράδυ του Σαββάτου ξεκινάει η συνέντευξη του Αζεβέδο στο αεροδρόμιο. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ δεν τον κρύβει. Έτσι, είναι παίκτης που δεν έχει υπογράψει. Θα μπορούσε να τον κρύψει γιατί έχει ένα φόβο, μια επιφύλαξη, μην τυχόν χαλάσει και εκτεθεί. Δεν τον κρύβει, άρα είναι. Το τυπικό σκέλος με τις Αχτάρ βέβαια θα τελειώσει αύριο μετά τις εξετάσεις. Ναι, άρα μάλλον είναι πολύ σίγουρο θα υπογράψει ο παίκτης. Γιατί αλλιώς τον κρύβανε. Και έτσι έπρεπε να κάνουν. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ξεκινάει να μιλάει ο Αζεβέδο και στην ερώτηση για την κατάστασή του παρεμβαίνει ο Μίχελ και διακόπτει τη συνέντευξη. Με εκνευρισμό από ό,τι είδα στο βίντεο. Δεν είναι φίλε, αλλά ο εκνευρισμός του. Γιατί? Από την αρχή που παίζει το όνομα του Αζεβέδο. Γιατί το λένε σαν κάτι γι' αυτό. Ποιοι το λένε σαν κάτι. Και οι δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι, ποιοι δημοσιογράφοι. Τι, αυτοί που όταν του κάναμε κριτική ότι δεν μιλάει και ότι κρύβεται πήγε εδώ στη συνέντευξη εκεί πέρα. Αυτοί οι δημοσιογράφοι. Τι βγάζει εκνευρισμό, φιλαράκια του είναι. Παρεμβαίνει και δεσμεύεται. Καλά κάνει προσωπικά ότι φτάνει, σταματήστε. Το αυτονόητο. Έχω μιλήσει εγώ, ξέρω με τους γιατρούς της Αχτάρ και λέει την αλήθεια ότι ο παίχτης δεν είναι τραυματίας. Εδώ και ένα χρόνο περίπου συμμετέχει κανονικά σε κάθε υποχρέωση της Αχτάρ. Απλά δεν είναι βασικός και δεν έχει πολλά. Την αλφαβήτα είπε ο Μίχελ και είπε την πρώτη μέρα που τέθηκε το θέμα και χαρακτηρίστηκε έτσι ο παίκτης. Εντάξει. Λίγο να μπει στο transfer market, δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας. Βλέπεις. Συμμετέχεις στις προπονήσεις από το Φλεβάρι του 17. Και έχουμε Γενάρη του 18. Και ανήκει σε μια καταπληκτική ομάδα, έτσι. Κορυφαίου επίπεδου. Top. Elite. Πολύ, πολύ ποιοτική. Και ο παίκτης που παίζει μπροστά του είναι μεταγραφικός στόχος της Leicester ανοιχτά και τη City. Παρασκηνιακά. Δηλαδή από άποψη που, από πού παίρνεις ένα ποδοσφαιριστή. Έχει σημασία. Φυσικά αυτή είναι η κορυφαία μεταγραφή, έτσι. Και δεν έχει το... και 30 λεπτά παραπάνω από το Μουράν που πήρε η ΑΕΚ. 300 λεπτά έχει. Το Μιράλας. Μιράλας έπαιξε φέτος. Έχει κανένα λεπτό. Και δανεικός, ε. Ναι. Καλός παίκτης δεν είναι. Αλλά λέμε για την ετοιμότητα και πώς αντιμετωπίζεται κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ο Αζεβέδο χθες ξεκουράστηκε από ό,τι καταλάβαμε. Και σήμερα είναι να γίνουν όλα τα διαδικαστικά, να υπογράψει, να ανακοινωθεί, μάλλον για μισό συν ένα χρόνο, για να μπει, να ξεκινήσει και να το δούμε να αγωνίζεται, ελπίζουμε, σύντομα, γιατί χωρίς να ρωτηθεί ο Λουτσέσκου, είπε και προχθές ότι ούτε στον Βιερίνια αρέσει αυτό που γίνεται και δεν είναι και το καλύτερο, ούτε σε μένα πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αυτά για τον Αζεβέδο. Πάμε στον Μολέντο. Βεβαίως είναι στόχος. Βεβαίως υπήρχε η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Αλλά είχαμε και το παράδοξο να συμφωνεί ο ΠΑΟΚ πρώτα με την ομάδα και μετά να ενημερώνεται ο ποδοσφαιριστής. Αυτό τώρα για να εξηγήσουμε και στον κόσμο γιατί μας φαίνονται μερικά πράγματα αυτονόητα. Στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου
όταν πας να διαπραγματευτείς με μια ομάδα για έναν παίκτη, έχεις μιλήσει με τον παίκτη από πριν. Για να ξέρεις αν θέλει να έρθει. Ακριβώς. Όχι. Καλά, γίνονται κι άλλα. Πάνε ομάδες και τους κλείνουν θεωρητικά παράνομα. Αλλά γίνονται. Γίνεται. Δεν πας στον ίδιο τον παίκτη, πας στον μάνατζερ του, τι γίνεται, τι δεν γίνεται κτλ. Κτλ. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μην το κάνει αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ δεσμεύτηκε ότι δεν θα πάρει παίκτη από προσφυγή από τον Παναθηναϊκό. Άλλο αυτό και άλλο πηγαίνω πρώτα στην ομάδα, αλλά δεν έχω ενημερώσει καν τον παίκτη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Γιατί ο παίκτης μπορεί να έχει κάνει το οτιδήποτε, όπως και αποδείχτηκε ότι έχει γράψει προσύμφωνο με την Ιντερνασιονάλ. Δηλαδή δεν γίνεται να μαθαίνει ο παίκτης το ενδιαφέρον της ομάδας από τα μέσα και να μαθαίνει και ο ΠΑΟΚ ότι ο παίκτης υπέγραψε προσυμφώνησε με ομάδα πάλι από τα μέσα. Αυτά δηλαδή τα μαθαίνει. Δεν γίνονται, παιδιά. Τα μαθαίνει ο καθένας από πριν. Δεν τα μαθαίνεις από τα μέσα ενημέρωσης. Και εδώ τώρα λες ότι είναι δυνατόν αυτό να είναι λάθος ή απλά κάποιος προτιμά άλλον. Γιατί αυτό εγώ δεν το έχω συναντήσει ποτέ στην καριέρα μου. Να πάω να αγοράσω παίκτη και να μην έχω μιλήσει με την πλευρά του παίκτη. Δεν έχει γίνει στην ιστορία. Συμφωνία λοιπόν με τον Παναθηναϊκό και τα παράδοξα συνεχίζονται βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή εκείνος που μάλλον καίγεται πιο πολύ από όλους να γίνει η μεταγραφή αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Που θα κερδίσει πολλά παραπάνω από τον ΠΑΟΚ από ό,τι από την Ιντερνασιονάλ. Στην οποία ο Μολέδο είναι αποφασισμένος να πάει ακόμα και το καλοκαίρι, δηλαδή να μην δώσει τίποτα στον Παναθηναϊκό. Πού έχει φτάσει το θέμα? Πιέζουν όλοι τον Μολέντο να αλλάξει απόφαση, αλλά εκείνος έχει δεσμευτεί. Δεν είναι το τυπικό κομμάτι του προσυμφώνου, αυτό φυσικά σπάει. Είναι το ότι το μυαλό του είναι ήδη στη Βραζιλία, δηλαδή έχει πάρει αποφάση ότι φεύγει. Αυτό είναι το. Έχει κάνει τη ζωή του το πρόγραμμά του ότι φεύγει. Θα πάει στη Βραζιλία. Και αυτό γίνεται προσπάθεια να αλλάξει από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Είναι... Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Ποτέ. Και πού να ακούσουν οι Παναθηναϊκοί ότι ο Παναθηναϊκός καίγεται να δώσει παίκτη στον ΠΑΟΚ? Δεν τα ακούνε γιατί δεν πρέπει να τα ακούσουν από τους δικούς τους. Το καταλαβαίνουν όμως ότι έχει να κερδίσει πολλά παραπάνω από τον ΠΑΟΚ για το 100% δικαιωμάτων του παίκτη, γιατί σύν της άλλης η Ιντερνασιονάλ έχει και το 25% ήδη. Άρα δίνει ακόμα λιγότερα. Δεν έχει κλείσει το θέμα, είναι δύσκολη υπόθεση. Ο Μολέντο είπαμε ότι έχει πάρει μια απόφαση για τη ζωή του και εκεί είναι αφοσιωμένος. Γίνεται προσπάθεια, μήπως μεταπιστεί. Χθες δεν ευωδόθηκε. Θα δούμε και σήμερα αν κάτι αλλάξει. Μιλάμε για μεταγραφή, έτσι. Η Ιντερνασιονάλ με τον Παναθηναϊκό δεν τα έχει βρει, δεν έχει... Δεν υπάρχει καμία πρόταση της Ιντερνασιονάλ στον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που δεν έχει πρόταση στα χέρια του, πιέζει το Μολέδο να έρθει στον ΠΑΟΚ. Και η πρόταση της Ιντερνασιονάλ και να έρθει επίσημα δεν πρόκειται να έχει κανένα νούμερο σοβαρό. Βεβαίως. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανέβει για να αλλάξει απόφαση ο Μολέδο? Εκεί είναι το παιχνίδι όλο, πιστεύω. Γιατί άμα είναι να του δώσει 100.000 παραπάνω από την Ιντερνασιονάλ, δεν θα πει ποτέ ναι. Τώρα, το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, νομίζω ήταν η πιο εύκολη μεταγραφή της ιστορίας μας. Θα ήτανε. Και ξαφνικά δεν γίνεται. Ναι, γιατί τα βρίσκεις με ομάδα που είναι και ομάδα ιστορικός αντίπαλος. Δίνεις πολλά παραπάνω χρήματα από την άλλη ομάδα στον ποδοσφαιριστή και θα καταφέρεις να το χάσεις. Ναι, δεν είναι. Θέλει προσπάθεια αυτό. Το θέλει προσπάθεια. Η ζωή συνεχίζεται. Ο Σαββίδης έχει δείξει ότι κάθε φορά στη στραβή πορώνεται, τρελαίνεται και απαντάει πιο αποφασιστικά και πάει να πάρει τον Χαζερίδη. Εγώ εδώ... Ποδοσφαιριστής που ό,τι και να λέμε... Δεν ξέρω καλά. Το βλέπαμε χθες το βράδυ. Αν είναι καλός, κακός, από το Μολέντο, αν είναι καλύτερος, χειρότερος. Δεν ξέρω. Οι παραστάσεις του είναι σίγουρα μεγαλύτερες. Τεράστιες παραστάσεις. Χρόνια βασικός στην Εθνική Ουκρανίας. Χρόνια βασικός στη Δυναμό Κιέβου. Δεν έχει βγει ποτέ από τη χώρα του. Ψηλό κορμί, βαρύ κορμί. Δεν είναι λιγότερο. Δηλαδή. Υπάρχει μια παράμετρος.
Είναι κολλημένος ο Σαββίδης με αυτόν. Ναι, και το ξέρω εδώ και χρόνια. Ναι, και εγώ είμαι κολλημένος με την Ναόμι Κάμπελ, αλλά μέχρι τώρα μόνο λευκές είχα. Δεν μπορείς να την προσεγγίσεις. Ναι. Ο Σαββίδης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τι λες, θα προσεγγίσω την Ναόμι. Δεν δικό μας κορίτσι. Δεν μπορείς. Ό,τι και να του πούν, ό,τι και να γίνει, είναι ένα στόχος ζωής. Το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Άρα θα κάνει τα πάντα και νομίζω κάποιο θα τον φέρει. Δεν θα τον φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Συμβόλαια με τρελά νούμερα. Πάνω από 2 εκατομμύρια για τον Χασερίδη δίνει Δυναμό Κιέβου. Πρόβλημα με τιμωρία μέχρι 25 Φεβρουαρίου και αυτό δεν ενδιαφέρει. Δεν τον δίνει Δυναμό Κιέβου, δεν τον κάνει δώρο και εκεί θα χρειαστεί διαπραγμάτευση με νούμερα. Γίνεται προσπάθεια. Γίνεται προσπάθεια για να αποκτηθεί ο συγκεκριμένος. Προφανώς θα υπάρχουν και άλλοι στόχοι. Και για επιθετικό. Για επιθετικό υπήρχε μια αλλαγή στάσης της ΠΑΕ τελευταίες μέρες ότι μάλλον θα πάρει. Υπάρχει τοποθέτηση του Γιώργου Σαββίδη για τον Μπρίκεβιτς ότι δεν φεύγει. Κάτι νομίζω. Δέσμευση. Βέβαια. Δεν πίστευε ότι κανένα ότι θα φύγει, πιστεύω. Δεν μπορεί στον ΠΑΟΚ να. Δεν αλλάζουν όλα σε τόσο. Ναι, είναι και θέμα απαιτήσεων. Φυσικά. Ναι, δηλαδή. Να έρθει μια πρόταση 3 εκατομμύρια, τον δίνεις. Όχι βέβαια. Τι 3. Η ρήτρα του 7 πήγε στα 10. Γιατί πήγε στα 10. Καλά, πολλά γίνονται και σε εντυπώσεις, αλλά. Αλλά. Δεν έχει λόγο, δεν έχει. Ο Πρίγεβιτς είναι. Δίνει πράγματα, βάζει γκολ, έχει ευχέρεια. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά τέτοια παιχνίδια στα οποία χρειάζεται ο Πρίγεβιτς. Δεν δεσμεύτηκε ο ΠΑΟΚ 15 Δεκεμβρίου, δεσμεύτηκε 10 Ιανουαρίου. Εντάξει. Δεσμεύτηκε γιατί προφανώς. Μα έχει 2 μόνο. Ναι. Να δώσει τον Πρίγκεβιτς να πάρει έναν, δηλαδή τι πάλι 2 μένουν. 3 χρειάζεται. Θα πάρει, λες. Θα πάρει. Δεν έχω εμπιστοσύνη κανέναν, φίλε. Στα ποδοσφαιρικά θέματα, συγγνώμη. Καίγεται να πάρει. Εγώ θα κυγόμουν, ρε φίλε. Αν χάσω το πρωτάθλημα, δεν θα το χάσω επειδή δεν έχω στόπερ. Επειδή δεν έχω φόρ, θα το χάσω. Δεν έχω φόρ εννοώντας. Η απόδοση του Πρίγκεβιτς στα εκτός είναι τσεκαρισμένη. Λοιπόν, τι ενημέρωση έρχεται? Ότι ο Αζεβέδο έκανε το βασικό ιατρικό έλεγχο και είναι όλα καλά. Σήμερα ολοκληρώνει με αιματολογικά και λοιπά τυπικά θέματα. Πάνε και εσύ να κάνεις ένα. Έκανα εγώ πρωί-πρωί. Μαζί κάναμε. Μην μπερδέψουν τα αίματα. Φαντάζεσαι να δείτε ο Αζεβέδο με 500 αθλητοκαιρίδια. Μέχρι αύριο θα έχουν ολοκληρωθεί τα γραφειοκρατικά και θα ανακοινωθεί μάλλον αύριο ο Αζεβέδο. Ωραία. Αυτά λίγο πολύ με τα γραφικά. Φυσικά θα απασχολήσουν αργότερα και αποδεσμεύσεις, δανεικοί. Με τον Γκάτσε και τον Παναθηναϊκό έχεις διαπιστώσει ότι τον θέλουν έτσι κι αλλιώς? Και τον Κωνσταντινίδη. Ανεξάρτητα από την εξέλιξη της υπόθεσης Μολέντο, Ναι. Εκεί τι κάνεις? Τι κάνεις, φίλε? Τους δίνεις. Τους δίνεις. Αφού δεν τους υπολογίζεις, θα τους πληρώνεις τζάμπα. Τους δίνεις όχι πληρωμένους. Τους αφήνεις ελεύθερους. Θα τους πληρώσουν αυτοί. Και βάζεις ένα buy, ένα τέτοιο, μια, πώς το λένε, ένα ποσοστό μεταπόληση μεγάλο. Σου πάει, κάτι και κοστινίδι εδώ στο Παναθηναϊκό. Δεν έχω θέμα, δεν είναι ανταγωνιστής μου ο Παναθηναϊκός πλέον. Εκείνοι πάνε. Τρέχοντας, να παίζουν θέλουν τα παιδιά. Στον Παναθηναϊκό. Ναι, τον Κωνσταντίνο τον έχει κάνει προπόνηση με τη Β' ομάδα 4 μήνες επειδή ανέβαζε ένα στάτους. Ναι. Εντάξει, είναι ντροπή αυτό, να τα λέμε όλα. Δεν είναι. Και τι θα σου πει ο Κωνσταντίνος, δεν πάω. Δεν ξέρεις ποιον έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει πρόταση για τον Κουλιμπαλή να τον δώσει και από πίσω την Γιώχανσον. Εσύ ποιον έχεις από πίσω, δεξί μπακ. Γιατί έχω τον Κωνσταντινίδη. Ναι, ποιον έχεις? Κανέναν. Τον Κρέσπο. Το Βιερίνια πάλι. Και το Βιερίνια. Δεκτό. Ισχύει και αυτό λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός έτσι καλώς ενδιαφέρεται. Για τους, εγώ ρε φίλε πρέπει να χτίσω. Ακούω να δεις τώρα. Εμείς δεν είμαστε οπαδοί. Ναι. Είμαστε δημοσιογράφοι. Και πρέπει μέσα μας να σκεφτόμαστε λίγο παραγωγικά. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όταν θα φτάσω πρώτη τελευταία αγωνιστική εκεί πέρα να έχω μια σχέση καλή. Μάλιστα. Ωραία. Όχι ότι θα μου δώσει το παιχνίδι, αλλά όχι ότι θα πάω να παίξω τη μάχη στα γαυγάμιλα. Ωραία. Μάλιστα. Αυτό είναι το παραγωγικό. Για μένα, τι έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ? Να πάρει το Κουρμπέλι. Ξεκάθαρα.
Για μένα ο ΠΑΟΚ, η μοναδική κίνηση που θα έπρεπε να κάνει τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Κουρμπέλης. 23 στα 24. Θα το μάθαινε το ΠΑΟΚ 24 ο Κουρμπέλης. Προφανώς. 23 στα 24, διεθνής, αρχηγός, προσωπικότητα. Ο Κουρμπέλης. Εξάρι, μια χαρά είναι ο Κουρμπέλης. Εξάρι και στόπερ, έχει παίξει την καριέρα του πολλές φορές. Ωραία. Βαράει, γρήγορος, με προοπτική. Τώρα ο Παναθηναϊκός λέει θέλει 4-5 εκατομμύρια. Ας φτάσουμε 25 Γενάρη και θα σου πω πόσα θέλει. Τον παίρνει με 2-2,5. Χάρη τον Κουρμπέλη. Τον Κουρμπέλη, ναι, εννοείται. Τον έχει παρατηρήσει τον Κουρμπέλη, ρε. Όχι. Ωραία, άσε τον έχω παρατηρήσει εγώ. Και θέλει 4 εκατομμύρια τον Κουρμπέλη. Έτσι εσύ λένε, ρε. Αν μπορεί να θέλει σε 12. Δεν είναι καλύτερο στο τσίμερο του Κουρμπέλη. Κάνει λάθος. Πιο aggressive είναι ο Κουρμπέλη. Πιο πολύ το χρειάζεσαι. Πιο πολύ μου αρέσει το τσίμερο. Και σίγουρα. Καλά. Εγώ αυτό θα έκανα. Αν ήμουν στη θέση του. 23 στα 24, μεταπολιτική αξία, διεθνής Έλληνας, νιώθει δυνατός, aggressive που μου λείπει, καλός ψηλά, καλός χαμηλά, καλό build-up. Και εγώ κάθομαι και κοιτάω τώρα. Καλός είναι ο Μολέτο, ρε φίλε, δεν έχει μεταπολιτική αξία. Και θα δώσω 800 σε δύο παίκτες, ένα εκατομμύριο. Θα το πάρω πίσω ποτέ? Όχι. Όχι, τι λέμε τώρα. Θα το πάρεις την απόδοση του. Ναι, ρε, εγώ μάλλον σου λέω και από τον Κουρμπέλη θα το πάρω. Λοιπόν, αυτά και είπαμε και πολλά, ξεφύγαμε λίγο στα μεταγραφικά. Εκεί βρισκόμαστε και είδηση για τον Αζεβέδο ότι ξεκίνησαν όλα. Πάνε καλά, αύριο θα ανακοινωθεί. Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Θα ανοίξουμε και γραμμές στην πορεία. Έχουμε και τα μπασχετικά, να δούμε τι θα προλάβουμε. Γρήγορα στο διάλειμμα, επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα. Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Αναφερθήκαμε στον Αζεβέδο και πώς προχωράει ομαλά αυτή η μεταγραφική υπόθεση. Μάλλον όμως αύριο θα ανακοινωθεί. Είδαμε και μπορείτε να δείτε στο ΠΑΟΚ 24 το πέναλτι του Αθανασιάδη που έδωσε πρόκριση στην ομάδα του στο Ισραήλ για το κύπελο. Τελευταίο πέναλτι, ο Κλάους έσυσε την μπάλα, πήρε φόρα, σταμάτησε λίγο όπως συχνά σταματούσε. Πλάσαρε όχι τόσο καλά, το έβαλε όμως. Νομίζω ότι την ώρα της εκτέλεσης πρέπει να πέρασε όλη η καριέρα από μπροστά του. Και το Χαριλάου μεταξύ αυτών, το πέναλτι τότε στο Χαριλάου. Εκείνο το πώς προκριθήκαμε εκείνη τη μέρα. Ναι. Κρίσιμη εκτέλεση του Αθανασιάδη. Τώρα φαντάζεσαι άμα το χάσεις. Δεν, εντάξει, είχε που είχε προβλήματα. Το έβαλε όμως και η ομάδα του συνεχίζει στο κύπελο. Πολύ μάνατζερ έτσι εδώ πέρα, όπως αναφέραμε, και ο Ζάχαβη και ο Ουκρανός. Ο Ουκρανός, εντάξει, είναι μόνιμη συνεργασία. Mm-hmm. Φλέβα χρυσού έχει βρει στον ΠΑΟΚ. Θα ανοίξουμε γραμμές 23-10-2-87-8-8-8 για να συζητήσουμε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα, το παιχνίδι, το πρωτάθλημα, τα μεταγραφικά, οι δικές σας απόψεις, την ομάδα μπάσκετ φυσικά που κέρδισε εύκολα, κέρδισε ναι. Τον Ολυμπιακό με μεγάλη άνεση και καταπληκτική εμφάνιση επί 40 λεπτά, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, ούτε σκαμπανεβάσματα είχε, ούτε κινδύνευση, ούτε απειλήθηκε με την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης, από όπου και αν το δεις ήταν σούπερ η εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία φωτογραφία με τον Γιαννάκη που γιόρταζε χθες. Και χρόνια πολλά και σε όλους τους Γιάννηδες που γιόρταζαν χθες. Είναι και πολύ. Βεβαίως. Μηνύματα θα τα διαβάσουμε στην πορεία. Πάμε σε φίλους που. Ιστορία, πώς ακόψαμε τελικά. Στο ποδόσφαιρο, ε. Ναι. Είχε κόσμο. Είχε. 18 είχε. Είχε σίγουρα. Ομολογώ ότι ήπιαν καφέ. Αργήσαν λίγο. Ναι, είχε όμως. Είχε. Ναι, κάτι είχε. Ναι, ναι. Έλα. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Καλησπέρα στον πρώτο. Και χαρά και στους δύο. Χαίρετε, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλύτερη χρονιά να έχουμε. Καλύτερη χρονιά, βεβαίως. Τώρα, δεν θα ήθελα με τίποτα να δώσουμε οξυγόνο στον Παναθηναϊκό. Είτε με το να δώσουμε παίκτες, είτε με οτιδήποτε. Με το να δώσουμε χρήματα. Πιστεύω ότι το θέμα φορές... είναι πώς θα ενισχυθείς εσύ όμως. Να σου πω, το πρώτο βασικό για μένα είναι ότι όσο δεν έχει κάποιον που να πει πρόεδρος, ξέρω εγώ, κάποιος πρόεδρος που θα είναι εκεί σε αυτή την ομάδα, να πει ότι δεν είναι με το Μαρινάκι,
Γιατί μέχρι τώρα αυτό που συμβαίνει είναι ας πάει να αγοράσει ο Μαρινάκης. Να πάει να του δώσει το οξυγόνο που χρειάζεται. Αυτό όμως δεν κάνεις όμως δώρο. Είναι δηλαδή θα υπάρχει, πάρεις και έναν παίχτη. Δεν κάνεις δώρο. Τον παίρνεις, αλλά πώς όμως. Με το να δώσεις και οξυγόνο σε χρήμα και σε παίκτες. Α, άρα αυτό λες είναι... ότι θα ήταν προτιμότερο να τον πάρει με προσφυγή, αυτό λες. Δε, για μένα ούτε και αυτό χρειάζεται, γιατί μπορεί να υπάρχουν δεκάδες παίκτες που μπορείς να βρεις και δεν έχει και νόημα. Αν τυχόν είναι ελεύθερος ο παίκτης, ναι, μπορεί να τον πάρεις. Όχι να είσαι εσύ η αιτία της προσφυγής, όταν είναι ελεύθερος ο παίκτης. Μπορεί να του εξηγηθείς, όταν θα είσαι ελεύθερος το συζητάμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντιπαλότητα και επειδή αυτό το είδα και χθες και θέλω να κάνω έκκληση, από χθες ακόμα πρέπει πάση θυσία να υπάρχει αθλητική εκπομπή στο Ε. Χθες λοιπόν Αντένα και Α είπαν όλα τα αποτελέσματα εκτός από του ΠΑΟΚ. Ήταν αυτονόητο. Είπαν, έδειξαν τις τρεις αθηναϊκές ομάδες και δεν έδειξαν τίποτα άλλο. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είμαστε ανύπαρκτοι για αυτούς. Όσο λοιπόν είμαστε ανύπαρκτοι, θα χρειαστεί να έχουμε ένα χώρο που να είμαστε υπαρκτοί. Και αυτό θέλω πάση θυσία να γίνει το συντομότερο. Με, τώρα με τις μεταγραφές δεν έχει σχέση αυτό. Ξέρεις κάτι, καταρχάς μια ερώτηση που θα κάνω είναι ο Κρέσπο θα μπορούσε να παίξει εξάρι. Όχι. Μάλιστα. Για μένα η βασική προδιαγραφή είναι αυτή. Εδώ συμφωνώ με τον Σταύρο. Δηλαδή θέλουμε πιο πολύ τον κόφτη παρά το κεντρικό αμυντικό, κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ πιο σημαντικό σημείο που να μπορεί να υπάρξει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην άμυνά μας και στον τρόπο που θα στηθούμε, παρά εκεί που ουσιαστικά εκεί έχουμε και εναλλακτικές. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας αποφασίζει και αυτός που αποφασίζει είναι αυτός που έχει και τα χρήματα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Προχωράμε. Χαίρετε τον επόμενο. Γεια σας. Χαθήκατε. Καλησπέρα. Ναι, Δημήτρη, μ' ακούς? Ναι, ναι, τώρα ακούγεσαι. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Και στο Σταύρο δίπλα. Να είσαι καλά. Δημήτρη, να μιλήσουμε για το μπάσκετ. Ό,τι θες, ό,τι θες. Πώς το είδες εσύ? Έως απίστευτο. Αυτό το θαύμα που έγινε, ξέρεις. Ναι, ναι, γιατί δεν ήταν τυχαίο και συμπτωματικό, ήταν... Γιατί θαύμα, ρε παιδιά, και με την ΑΕΚ το ίδιο δεν ήταν. Όχι, όχι, δεν ήταν... Η ΑΕΚ είναι άλλο επίπεδο, ρε. Ναι, ωραία, γι' αυτό πήγε 20. Ναι, κυριάρχησε, όπως... κυριάρχησε, επί 40 λεπτά κυριάρχησε. Αυτό ήταν το απίστευτο. Αυτό. Θαύμα το ότι η διαφορά ήταν πλασματική εχθές. Το μάτι μπορούσε να τελειώσει 15 πόντς συν. Βέβαια. Εντάξει, έδωσαν κάτι σφυρίγματα εκεί πέρα στο Εκείνο που έδωσαν σε νεκρό χρόνο τις τρεις βολές ήταν απίθανο, ρε παιδιά. Να μην πήγαινες κι εσύ, ρε φίλε. Μην πήγαινε, μην πας. Πού πας, ρε Τζόνς, πού πας. Μην τους δίνεις αφορμή, ρε παιδιά. Εντάξει, γιατί τι να πω. Εκεί είχε κρυθεί όμως. Άρα, φίλε, κάτι γίνεται στο μπάσκετ. Δεν μπορείς να κερδίζεις τυχαία 21 την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, εύκολα. Δημήτρη, εντάξει, όπως ο Πάκο στο μπάσκετ έχει φανέλα, αυτό το ξέρουμε. Εδώ και πολλά χρόνια η φανέλα ναι, είναι πολύ βαριά. Καέ, πάω και έχει γνώση. Κάτι κάνει. Δεν είναι τυχαίοι. Κάτι κάνουν. Απλά δεν μπορούμε αυτό να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Αυτό μας πειράζει πολύ. Εδώ και πολλά χρόνια. Φυσικά. Δηλαδή είναι πολύ κρίμα τώρα να κερδίζεις Ολυμπιακό και ΑΕΚ κάνετε και να χάνεις ας πούμε από τον Προμηθέα που δεν θέλω να υποτιμήσω την ομάδα. Πάει πολύ καλά, αλλά να χάνεις τώρα μέσα στην έδρα σου από αυτή την ομάδα, να χάνεις τα τρίκαλα. Στον Προμηθέα χάσαμε επειδή δεν είχαμε point guard. Στα τρίκαλα χάσαμε γιατί ήμασταν κακοί. Στα τρίκαλα, τα τρίκαλα είναι τελευταία τώρα. Στην προτελευταία τι θες, δεν μπορείς να χάνεις τα τρίκαλα και μάλιστα. Δεν ήταν έτοιμη η ομάδα, γόρι μου, ήταν καινούργια ομάδα. Εσείς που πιστεύετε όλοι ότι πατάς ένα κουμπί και γίνεται ομάδα, μαζευτείτε όλοι και πείτε μας πώς γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, είναι δυνατόν να μην δίνουμε στην ομάδα χρόνο? Όχι, απλά αυτό που με προβληματίζει εδώ και χρόνια με τον μπασκετικό πάω είναι ότι αυτά τα μάτς τα παλεύει, τα πολλές φορές τα παίρνει και στα μικρά μάτς, εντάξει, δεν είναι, κάνει πάρα πολλές γκέλες. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, ας πούμε, το Φάρο Κερατσινίου. Δεν το συζητάμε, άλλο project εκείνο, άλλο το Τωρινό. Αυτά τα μάτς πρέπει να τα παίρνεις μόνο με τη φανέλα σου, ας πούμε, δεν είναι... Εκείνο ήταν έγκλημα. Ιστορικό κιόλας. Το Φάρο Κερατσινίου τώρα να έχεις ευκαιρία να πας τελικό μετά από 15-16 χρόνια για να αποκλείσαι. Έγκλημα. Τέλος πάντων. Δημήτρη, το Βόλεϊ τι έγινε, ο Σαφράνοβιτς και ο Σακόγλου?
Θα μάθουμε σε λίγο. Ο Σακόγλου χτύπησε στο πόδι, Σαφράνο τσίχη τη μέση. Πηγαίνουν όλα ψηλοστραβά στο βόλιο όπως το βλέπουμε. Έχει κέρδισε η ομάδα πάλι χθες με την πληγή του στόμα, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό και οι μεταγραφές πότε θα έρθουν. Ο Βούλγαρος που 15 Ιανουαρίου είπαμε ο Βούλγαρος. Όλοι, ο κεντρικός που όχι, λένε ότι δεν έχει έρχεται όλοι, όχι. Αλλού πήγε. Μάλιστα. Έγινε καλημέρα. Bye. Προχωράμε. Να σκαλά, bye. Επόμενος. Έχουμε και ένα site, πάω 24 λέγεται παιδιά, πατάς εκεί που λέει βόλιο, σου βγάζει τις ειδήσεις. Χαίρετε. Πατάς εκεί που λέει ποδόσφαιρο, βγάζει τις ειδήσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο Σταύρος, ότι όλοι χρειάζονται χρόνο και το είπε με αφρομή την ομάδα μπάσκετ. Ναι. Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, ειδικά για μια ομάδα καινούρια που στήθηκε ξανά από την αρχή, όπως είναι η φετινή ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Απλά στο βασικό... ποδόσφαιρο είναι πιο μεγάλες οι απαιτήσεις και εκεί... Και πολύ μεγαλύτερη επένδυση, είναι λογικό. Ναι, ο χρόνος είναι λιγότερος. Βέβαια, αυτό είναι να το θυμόμαστε για όλους, ανεξαρτήτως ονόματος. Mm. Προπονητή εννοώ, έτσι. Mm. Τον ίδιο χρόνο που θα ζητήσουμε από τον Λουτσέσκου, θα το ζητήσουμε και από τον Παπαθεοδόρου και από τον Στέφενς και από εξορισμό τον Σάντος, Λουτσέσκου, από... Ο εξορισμό Λουτσέσκου έχει λιγότερο χρόνο. Έτσι, εντάξει, okay, δεν γίνεται. Ο Λουτσέσκου δέχτηκε πολύ ακραία πίεση χωρίς να είναι αυτός που έφταιγε για την εικόνα της ομάδας. Απλά συμφωνώ πρέπει απόλυτα. Να πάρει το πρωτάθλημα. Mm. Αυτό είναι το θέμα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες. Θα συμφωνήσω επίσης στο θέμα Κουρμπέλη, Σταύρο, μαζί. Ναι. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ένας παίχτης πολύ καλός από αυτό που έχω δει. Σε καλή ηλικία, όπως είπες, και σε μια θέση που με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα και τα θέλουν. Και παίζει δύο θέσεις χωρίς... που πονάω και στις δύο. Ναι, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει, γιατί είμαι αχόρταγος πλέον, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια στη Σφαλιάρα, θέλω και τον Μολέτο. Και αν υπήρχε κι άλλος καλός παίκτης από αυτούς, θέλω και αυτό να. Δηλαδή, ο άλλος ο φίλος είπε νωρίτερα γεγονός... ότι του σώζεις έτσι. Κοίταξε, όποιος ξέρει τα οικονομικά του Παναθηναϊκού, έστω και λίγο, ξέρει ότι δεν σώζονται με αυτά. Πρέπει να γίνει ένα μικρό θαύμα για να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Και αυτό δεν θα γίνει με τα 2-3 εκατομμύρια του ΠΑΟΚ. Εμένα με εξητάρει το γεγονός ότι μετά από 90 χρόνια ιστορίας μου να πάω και να κάνω μεταγραφές από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αυτό που μου κάναν αυτοί να το κάνω εγώ πλέον. Γιατί εγώ είμαι ο κύριος και να το πιστοποιήσω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Οπότε θέλω και τον Μολέντο και τον Κουρμπέρι που είπε ο Σταύρος. Θα ήθελα μόνο ένα πράγμα για το χθεσινό μάτι. Ναι. Για το προχθεσινό μάτι. Mm-hmm. Για τον Πέλκα. Επειδή αναφέρθηκε ο Σταύρος. Στο προχθεσινό μάτς εγώ δεν είδα καλό Πέλκα, παιδιά. Ναι. Και τι θέλω να πω. Αυτό που χαίρομαι με τον Πέλκα είναι ότι βγάζει ηγετικά στοιχεία πλέον. Εγώ αυτό βλέπω ακόμα και στις κακές του μέρες. Για μένα προχθές ήταν μια κακή μέρα. Ναι. Κακή μέρα γιατί. Πέραν της σέντρας που μετατρέπεται σε ασίστ γιατί ο Μάτος κάνει ένα κόψι ρετικό, τη στιγμή που ο Πέλκα σηκώνει το κεφάλι για να δει ποιος υπάρχει μέσα στην περιοχή, ο Μάτος είναι καμιά 20 μέτρα έξω από την περιοχή. Δεύτερο δοκάρισμα. Δεν έχει δει καν. Ένα μέτρο πάνω το κεφάλι του Πρίβιου έτσι περνάει η μπάλα. Ο οποίο σηκώνει το χέρι και δεν τη βρίσκει. Πάει να κάνει χέρι. Στιγμή... Ακριβώς. Εντάξει, τώρα θα κράξουμε και τον Πρίβιου. Όχι, σου λέω απλά που πέρασε αρκετά πάνω από τον Πρίβιου. Δεύτερο δοκάρι πάει. Είδα πόσο πέρασε. Ναι. Mm. Είναι εξαιρετική φάση του Μάτος. Ένα. Το άλλο είναι απλή σέντρα. Λοιπόν, ο Πέλκας στο πρώτο ημίχρονο, αν το έχετε παρατηρήσει, δεν έχει βρει ούτε μία φορά συμπαίκτη του. Ούτε μία φορά και δεν έχει παίξει ποτέ συνδυαστικά. Με τον Πρίγκο τουλάχιστον δύο φορές παρατήρησα που βγήκε ο Πρίγκο να παίξει κολόνα και να του σπάσει την μπάλα. Χωρίς αυτό να είναι κράξιμο προς τον παίκτη. Αν βελτιώσει και αυτό ο Πέλκας, θα μιλάμε για ένα δεκάρι σούπερ. Το είπαμε και νωρίτερα. Δεν ήταν καλό παιχνίδι, παρόλα αυτά έχει δύο ασίστ στο κακό του παιχνίδι, στο μέτριο παιχνίδι. Ναι, φυσικά. Και ο Τζάλμα Κάμπος, επειδή μιλάμε με νούμερα, έβαλε δύο γκολ. Ο Τζάλμα είναι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ. Έτσι πέρα. Έγινε. Ο Βαρέλα. Και ο Μάτος. Ο Βαρέλα Στάση είπαμε. Mm. Καλημέρα. Έτσι. Να είσαι καλά. Επόμενος, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα μας. Καλή χρονιά. Επίσης. Ακούστηκα δύο πράγματα πριν που μου φάνηκαν λίγο περίεργες, θα ήθελα να το σχολιάσω. Ναι. Για τη μεταγραφή του Μολέδο. Mm-hmm. Ότι πρώτη φορά πήγε ομάδα σε ομάδα και όχι σε παίκτη. Και ότι μήπως έχουν άλλον κατά νου. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Το πρώτο σκέλος, ναι. Το δεύτερο δεν ξέρω αν είναι λάθος ή βλακή αυτό. Για να τα λέμε πώς έχουν τα πράγματα. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είπες ότι μήπως έχουν άλλον κατά νου στον μυαλό. Σίγουρα έχουν άλλον κατά νου. Αλλά το θέμα είναι και ότι... Δεν έχουν άλλον κατά νου. Mm. Αν πηγαίνανε δηλαδή
τον παίκτη πρώτα, δεν θα έχει προσύμφωνο με την Ιντερνασιονάλ. Ξέρανε ότι έχει προσύμφωνο. Και δεν θα προχωρήσουν τον Παναθηναϊκό. Να φανεί ότι δηλαδή χάνει μια μεταγραφή. Άκου ποιο είναι το θέμα για να καταλάβεις, γιατί δεν είσαι της δουλειάς και το καταλαβαίνω. Ωραία. Όταν πάω να μιλήσω με μια ομάδα, ήδη έχω κάνει επαφή με τον ατζέντη του παίκτη. Ωραία. Για να ξέρω αν έρχεται, ρε φίλε. Δεν πάω να φάω τα μούτρα μου. Καταλαβες. Όταν το κάνουν αυτό άλλες ομάδες εμάς, εμείς δεν βγαίναμε και φωνάζαμε και ότι... Όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό, φίλε. Όλες το κάνουν αυτό. Δεν τον κλείνεις. Δεν τον κλείνεις. Ούτε προσφυγή θα έκανες. Τον ρωτάς, θες να δεις. Έχουν τιμωρηθεί ομάδες γι' αυτό. Η Chelsea έχει τιμωρηθεί. Γι' αυτό σου λέω πας στο manager και δεν πας στον παίκτη. Στο manager. Αδερφέ, τι γίνεται με το δικό σου? Δηλαδή τώρα εσύ πιστεύεις για το Βιερίνη το καλοκαίρι, για τον όποιο Βιερίνη ο ΠΑΟΚ δεν είχε μιλήσει με το Βιερίνη. Τώρα τι να λέμε τώρα. Έτσι γίνεται, άσε τι είναι νόμιμο. Δεν γίνεται να μαθαίνει ο παίκτης από τα ΜΜΕ ότι τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό δεν είναι. Γίνεται. Καπάκι σου λέει ασόβαρο, τι να πάω να κάνω εκεί. Καλώς, πάμε το βλέπετε έτσι. Όχι, okay, έτσι είναι, δεν το βλέπουμε φίλε. Δεν το βλέπουμε, έτσι είναι. Εμείς δεν μιλάμε, ξέρεις τι. Εμείς μιλάμε και με ανθρώπους στον Παναθηναϊκό. Οι οποίοι πάθανε σοκ όταν διαπιστώσαν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει μιλήσει με τον Μολέδο. Γιατί αυτοί χάνουν στο τέλος. Καταλάβες. Πάθαν σοκ. Γι' αυτό τους καίει. Σου λέω, καλά, ρε, είστε τόσο. Και να είχαμε μιλήσει, θα είχε αλλάξει κάτι. Δεν θα είχαμε πάει να φάμε τα μούτρα μας. Δεν θα πήγαινες. Αυτή τη στιγμή δεν φάγαμε τα μούτρα μας. Αυτή τη στιγμή, διαβάζοντας μόνο τα σχόλια στο ίντερνετ, σε site και σε αθλητικές σελίδες, οι Παναθηναϊκοί κράζονται και τρώγονται μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή εμείς πώς χάσαμε. Είναι μια μεταγραφή που μπορώ να την κάνω πάρα πολύ εύκολα και να κάνω τη δουλειά μου. Αρκεί να πιάσω τον παίκτη νωρίς. Δεν τον θέλω τώρα τον παίκτη. Τον παίκτη τον θέλω 3 μήνες και 4. Στη Φότσαξη πότε γράψαμε για τον Μολέδο. Από το καλοκαίρι θυμάμαι. Ο καλοκαίρι, πιο μετά. Ωραία. Ξέρεις γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι είναι στόχος. Δεν γίνεται ο στόχος να είναι ενημέρωτος και να πηγαίνει να υπογράφει προσύμφωνο. Έγινε, να είσαι καλά. Έγινε. Καλημέρα, γεια. Πάμε επόμενος, γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Να προσθέσω ότι ξεχνάμε ότι τελειώνει και το συμβόλαιο του Μολέδο, οπότε μπορεί να μιλήσει κανονικά με όποιον θέλει. Δεν είναι τίποτα. Είναι παράδομο. Το τυπικό αυτό, ναι, το τυπικό. Πέρα από αυτό, 1η Γενάρη υπογράφει μάλλον, όχι μιλάει. Όπου θέλει, ναι. Υπογράφει, όχι μιλάει. Μπορεί να υπογράφει. Τώρα με την Ιντερνασιονάλ, άμα θέλει, υπογράφει. Δεν είναι προσύμφωνο. Εννοείται. Ότι πάει το καλοκαίρι. Είναι πρώτη. Είναι εντάξει. Αυτό θα το πούμε κι αυτό. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν έχει τελειώσει του Μολέδο η υπόθεση. Περιμένουμε μέχρι να. Ναι. Εγώ μέσα λέει ψήνεται ανατροπή. Τώρα αυτό το Sport Dog είναι για γέλια πολλές φορές, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Δεύτερο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 5-0. Ναι. Τρίτον. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω αυτή την κατάσταση στα χαφ. Πρέπει να αλλάξει, θα έρθουν σοβαρά παιχνίδια. Όλη η ιστορία της ανάπτυξης, της δυσλειτουργίας του ΠΑΟΚ και με τον Λεβαδιακό και με τον Πλατανιά, άσχετα πώς ήρθαν τα αποτελέσματα, και σε άλλα και με τον Παναθηναϊκό για ένα ημίχρονο κλπ, είναι το Κάνιας Μαουρίσιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς, δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Πάντως εγώ εκεί το εντοπίζω. Και από εκεί και πέρα έχει μια καλή αμυντική λειτουργία που όταν αυτοί κλέβουν την μπάλα από κάποιες λανθασμένες αποφάσεις δικές σου, έχουμε καλές επιστροφές και καλό transition στην άμυνα και σώζονται καταστάσεις και μια τρελή φόρμα του Βαρέλ. Άρα, για να προχωρήσουμε και να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, τα οποία πρέπει να είναι, είμαι απόλυτα σύμφωνος με τον Απόστολο από τη Μεγάλη Βρετανία, ότι πρέπει να είναι 14 στα 14 και αν έχει. Έχεις δικαίωμα για ένα χ, αν κερδίσεις τα δύο ντέρμπι. Εγώ είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Ή όσο σου δίνουν οι άλλοι το δικαίωμα να κάνεις κι εσύ αντίστοιχες γκέλες. Αλλά επειδή δεν το βλέπω, ειδικά από τον Ολυμπιακό, το μυαλό μας πρέπει να είναι αυτό. 14 στα 14. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω τώρα όμως. Αυτό με τα χαφ, ο Τσίμερο γιατί δεν παίζει, λέει ότι είναι κακός προπονήσεις, δεν ξέρω. Βλέπω όμως ότι κολλάει με το Μαουρίσιο και έχω δει πολύ καλά παιχνίδια. Ναι. Με αυτό το δίδυμο. Δεν ξέρω. Θα γυρίσει ο Ελκαντουρί, ο οποίος θα πάει στο 8, από ό,τι φαίνεται. Θέλω να δω εκεί πέρα. Τι να πω τώρα. Χρειάζεσαι αυτό το χρειάζεσαι τον παίχτη εκεί πέρα. Το aggressive που λέει ο Δήμος. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Κουμπέλης ή ποιος θα είναι. Αλλά ένας παίχτης εκεί πέρα για μένα χρειάζεται. Και κακός ο Πρίγιος προχθές.
Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, ό,τι σπάσιμο μπάλα έκανε και ό,τι πάσα προχώρησε, ήταν λάθο. Τώρα αυτά τα ξέρουμε αυτά όμως. Εντός περιοχής όμως, βλέπεις τι γίνεται. Ναι, τα ποσοστά είναι του είναι τρομακτικά. Όμως, ναι, είναι εύκολο όμως, Δημήτρη, για έναν προπονητή, λέω εγώ τώρα, λέω εγώ, χωρίς να είμαι τίποτα, ένα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Θα ήταν εύκολο για έναν προπονητή να πεις ότι αυτόν προσπαθήστε να φτιάξει μια τακτική ώστε αυτό να τον βγάλει συνέχεια έξω από την περιοχή να παίρνει μπάλα, ώστε να μην φτάνει η μπάλα εκεί, να αναγκάζεται να βγαίνει έξω και να είναι κίνδυνος. Και το έχουμε δει. Πού, εντός Τούμπας. Και, ναι, και γιατί προχθές με το Λεβαδιακό εγώ τον είδα κακό πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί και εντός Τούμπας να το πάρει. Άντε εντός Τούμπας. Έκανε τρεις τελικές, έβαλε δύο γκολ. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι τώρα το τρίτο και το πέμπτο, εγώ τα θεωρώ γκολ. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί. Καθαρίζει το μάτσο ο Κάμπος με μια κόντρα. Δες ένα χρόνο ολόκληρο. 22 γκολ σε 41 παιχνίδια. Να λέμε τα καλά, να λέμε και τα άσχημα. Έχουν υποθεί όλα. Δεν είπα να φύγει. Είπα ότι θες σέντερ φορ. Δεν είπα να φύγει. Αυτό το λέμε όλοι εκτός από τον ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ από ό,τι ακούω εγώ. Σιγά σιγά αρχίζει, ναι. Σιγά σιγά, εντάξει, 31 μωρέ, πάντα 31 ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ είναι 31. Βγάζει 31, 32 και έχεις. Καμιλικά. Λοιπόν, σας αφήνω. Γεια, τα λέμε. Να είσαι καλά. Νομίζω... Θα Αγρίνιο, Βέβαια. Εννοείται. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση να μην παραχωρηθεί. Εννοείται. Αριθμητικό είναι το θέμα στα φόρ. Και αριθμητικό. Μισό λεπτό στους φίλους που περιμένουν. Πάμε μόνο για ώρα. Μόνο για ώρα. Επιστρέφουμε. Πάμε στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Εγώ μιλάω, έτσι. Ναι, ναι. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Λοιπόν, θέλω να... Καταρχήν να σας πω καλή χρονιά και καλή πρόοδο στα επαγγελματικά σας παιδιά. Και θέλω να πω το εξής. Καταρχήν, στο προχθεσινό παιχνίδι με ρώτησε ο αδερφός μου κάποια στιγμή γιατί είχε κάποια δουλειά, δεν μπορούσε να το δει. Απλά είδε ότι κερδίσαμε 5-0. Ποιοι βάλαν τα γκολ και λέω έβαλε δύο Κάμπος, δύο Πρίγιοβιτς και ένα το ψευτοενιάρι μας. Ξέρει ότι το βασικό μας center for που γυρίζει και πίσω είναι ο Μάτος, ας πούμε. Λοιπόν, φοβερός. Τώρα έτσι να το πάρουμε λίγο σοβαρά, συμφωνώ απόλυτα με τον Σταύρο. Εγώ αν μου λέγανε Κουρμπέλη ή Μολέδο θα λέγα με τα χίλια Κουρμπέλη, όχι μόνο για την ηλικία αλλά γιατί αυτή τη στιγμή πείτε μου εσείς ποιο είναι καλύτερο εξάρι στην Ελλάδα Έλληνας παίκτης. Αυτός θα παίζει εθνική, σε ένα χρόνο ανάμεσα αυτός θα παίζει βασικούς. Έτσι, λοιπόν. Και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε, εγώ συμφωνώ σε αυτό που έλεγε Σταύρο εδώ και πάρα πολύ καιρό, θέλουμε και έναν τύπο να δέρνει, ας πούμε. Έχει η ΑΕΚ τώρα ποιον το Σιμόες, ο οποίος ούτε μπορεί ούτε αυτό και δέρνει, να πούμε αυτό. Και ο Γαλανόπουλος βαράει, αυτοί έχουν ορμή γενικότερα, ναι, σαν βαράει και εμείς είμαστε ας πούμε της υψηλής κοπτικής ραπτικής, πώς να το πω, ας πούμε. Εμείς είμαστε πιο τώρα, τακτική, αφορά, παιδιά, για το Μολέδο, εντάξει, πολύ... Παρατράβηξε το τέτοιο και αυτό που λες Δημήτρη ότι εντάξει δεν γίνεται και τα λοιπά, άσε τώρα και με τους Παναθηναϊκούς που έχουν πάθει σοκ, να πούμε. Αυτοί έχουν πάθει σοκ γιατί έχουν δύο χρόνια, όπως σας το λέω, δύο χρόνια το Βέμερ να κάνει προπόνηση μόνος του και να του ρίχνουν 700 το χρόνο. Έτσι, αφήστε τα σοκ τώρα και τα λοιπά. Σημασία έχει εγώ για μένα ότι η ομάδα θέλει ένα εξάρι, θέλει μακάρι να μπορούσε να πάει. Έτσι και να πάρει και τον Κουρμπέλη και το Μολέδο. Και επειδή είμαι έτσι 57 στα 58, παιδιά, έχω να σας πω κάτι. Επιτρέψτε μου, χωρίς να κάνω τον έξυπνο, λόγω παλαιότητας. Ο ΠΑΟΚ αν έφτασε να γίνει μεγάλη ομάδα, έγινε γιατί δεν σέβεται κανένα. Δεν σεβάστηκε κανένα. Ξέρετε με ποια έννοια το λέω, έτσι. Ποιοι μας κάνουν μαθήματα σεβασμού και ιστορίες τέτοιες και πώς πρέπει να γίνει και savoir vivre. Έτσι. Με αυτούς δεν κάνει, αυτούς πρέπει να τους πατάς. Σας το μιλάω ειλικρινά, όταν θα βρεθούν ξανά από πάνω, θα δείτε τι ωραία να πούμε θα έρχονται, να πούμε, να μας βοηθήσουν. Λοιπόν, για μένα έπρεπε να πάνε, σωστό αυτό που λέτε, κατευθείαν και να τον πάρουν. Κάνε προσφυγή και τελείων. Όλους μαζί, όλους. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Σιγά. Λοιπόν, τώρα, μακάρι να μπορούσε να φέρει και το Χατζερίδη, γιατί είναι παιχταράς, φοβερός ο τύπος, έτσι.
Αλλά δεν ξέρω τώρα τι και πώς μπορεί να δέσει. Απλά ο Μολέδο είναι έτοιμος, ας πούμε, μαζί με το Βαρέλα θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που λέμε black hole από πίσω, ας πούμε. Μια μαύρη τρύπα, δηλαδή θα τους καταπίνει όλους. Στο μπάσκετ, και για να καταλήξω, πριν αυτό, στο ποδόσφαιρο, μου έκανε εντύπωση ότι ο Ζουνίδης ήθελε τον Κουλούρη όταν μιλάγανε για διαπραγματεύσεις. Από αυτά που διάβασα. Πιστεύω όμως δεν, δεν έχει επιθετικό. Ας το λένε ότι είναι άμπαλος ιστορία. Είναι, μπορεί να εξελιχθεί σε πάρα πολύ καλό ο Κουλούρης. Γιατί δουλεύει κιόλας. Λοιπόν, τον ήθελε πολύ ο Ζουνίδης και δεν τον ήθελε τυχαία. Ναι, γιατί δεν έχει και επιθετικό γι' αυτό. Μωρέ, ξέρει αυτός γιατί τον ήθελε. Άμα ήταν, άμα δεν ήταν, δεν θα τον ήθελε. Άμα ήταν απλά για να τον συμπληρώνει την τέτοια, καθόταν και με τον Πίσπα. Λοιπόν, και όσον αφορά για τον μπάσκετ, έχω να πω παιδιά το εξής. Και από άλλες ομάδες έχασε ο Ολυμπιακός. Τέτοια ισοπεδωτική όμως εμφάνιση μόνο από τον Παναθηναϊκό είχε φάει, έτσι, να τα λέμε. Δεν του κλέψε την νίκη ο ΠΑΟΚ, τον ισοπαίδωσε αμυντικά και γι' αυτό θέλω να πω και για τους προπονητές μας, γιατί πολλές φορές και εγώ, ας πούμε, και τα λοιπά, δείχνουμε τα πινελίγια μας, έτσι, όταν ο προπονητής σου αποδεικνύει, γιατί χθες του πήρε την ταυτότητα του Σφαιρόπουλου. Ναι. Σου αποδεικνύει ότι κάνει κάτι καλό, πρέπει να του δίνεις, όχι μόνο δημοσιογραφία, και οι φίλαθλοι, και να το χειροκροτάς. Έγινε. Γιατί έχει ακούσει και αυτός και ο άλλος. Φυσικά. Έχουν ακούσει τα πινελίκια της ζωής τους. Φυσικά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Επόμενος, γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, να είσαι καλά. Τώρα ακούγα για το Φορ και λέω, δεν παίζει να το ζηλεύει ο Λουτσέσκου, τον Παπαθεοδόρο φουλ. Δηλαδή, όταν βλέπει τον Μπρίγιοβιτς εκτός περιοχής να πρεσάρει και να κάνει, δεν λέει από μέσα του, να μην μπορούσα να έχω σαν αλλαγή στο μπάσκετ όταν θέλω να πρεσάρω, να παίξω άμυνα, να βάζω αλλαγή τον Κουλούρη. Μετά σε κανένα κόρνερ, γύρνα Μπρίγιοβιτς, πάνε εσύ. Να κάνει το κρουμπάλι Τζάκσον, να το κάνει Κουλούρης Μεγάλος κρουμπάλι. Ε, τεράστιο θα ήταν πολύ καλό. Σωστά τα λες. Δηλαδή, ναι. Ανάλογα τη φάση του παιχνιδιού να αλλάζει σεντερφόρ. Ναι. Εντάξει, τώρα εγώ θα διαφωνήσω ότι είναι το πρώτο το φόρ. Εντάξει, ο Σταύρος τρελαίνεται, αλλά ας πούμε άμα μου λέγανε εμένα ή Μολέδο ή Κουρμπέλη, που όπου Κουρμπέλης βάλει ένα καλό εξάρι, έτσι, ή φόρ, εγώ θα παίρνω εξάρι. Ας έχω εγώ, Σταύρο, ένα εξάρι που θα κάνει αυτά που πρέπει και ας μην έχω τόσο συμμετοχικό και καλό αθλητή φορ. Έτσι, εγώ αυτό βλέπω, εκείνο όλο το έργο. Για μένα το πρώτο πράγμα που άμα ψάχνει για αποδεσμεύσεις ο ΠΑΟΚ, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει, μιας και έχει πάρει και κάτι γεμάτη συμμετοχές τώρα, ήταν να βρει ομάδα για τον Κάνιας και να έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Κάνιας. Ένα ποδοσφαιριστή για τον οποίο μιλάμε 2-3 χρόνια, από τον Τζιόλι μιλάμε ακόμα. Από τον Τζιόλι μιλάμε ακόμα για εξάρι. Για τα χαρακτηριστικά. Για τα χαρακτηριστικά αυτά. Ναι. Ένα δυνατό, έναν που έχει όλα αυτά που δεν έχουμε στο ρόστερ. Έτσι. Από εκεί, από τα χαφ κερδίζεις τους αγώνες. Δεν θα πάρεις πρωτάθλημα άμα βάλει περισσότερα γκολ ο Πρίγιοβιτς ή ξέρω εγώ τι θα σου κάνει τη δουλειά. Μπορεί να μου κάνει εμένα τη δουλειά. Κάτσε να δεις όταν τα παιχνίδια θα είναι στο 60-0, θα σου πω εγώ για το φορ. Σταυρό, ας μου κάνει τη δουλειά ο Κουλούρης εμένα στα εκτός. Θέλω και τα γκολ. Έρχεται. Πόσα γκολ έχω από φορ μου. Πόσα γκολ έχω από φορ εκτός έδρας. Πόσα γκολ έχω από φορ εκτός έδρας. Ναι, σου λέω, ας μου κάνει τη δουλειά ο Κουλούρης και ας έρχεται από πίσω ο Πέλκας και ο Βιερίνα να τα καρφώνει. Υπάρχουν στιγμές που δεν θα γίνεται αυτό. Και θα ψάχνεις τη μισή φάση του φορ σου. Τον Ασαριφάρ δηλαδή. Ακριβώς. Εγώ σου λέω, το τέλειο θα ήταν αυτό. Αλλά. Παιδιά, ο φόρ το εξάρι δεν είναι πιο σημαντικό πρόβλημα, ρε Σταύρε. Ο φόρ παίρνει τα προβλήματα. Αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι έχεις 3 χρόνια να πας εκτός έδρας. Σε μένα λες για εξάρι, εννοείται. Και να πάρεις το κέντρο. Και να πάρεις το κέντρο. Δεν σε όλα έχω πάρει εκτός έδρας, δεν πήραμε το κέντρο. Σε όλα έχω πάρει φέτος το κέντρο. Το γκολ μου έλειψε. Δεν διαφωνείτε. Ο ένας λέει για το πρωτάθλημα, ο ένας λέει για την ομάδα. Δεν διαφωνείτε.
Ναι, δεν λέει, δεν διαφωνούμε. Εννοείται ότι. Κοιτάξτε, εγώ ξέρω τι θα έκανα. Είπαμε ένα, ένα έξι που θα έπαιζε και στόπερ. Στόπερ και ένα φόρ. Και γεια σας, χάρηκα πολύ. Πάμε να το σηκώσουμε. Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν αρκεί. Εγώ δεν τον βλέπω να του. Άμα μιλάς μόνο για ποδόσφαιρο, αρκεί. Αν μιλάς για ποδόσφαιρο, εννοείται. Ναι. Ναι. Εντάξει, γιατί στην ουσία τώρα τρία σοβαρά εκτός είναι. Έτσι. Τρία-τέσσερα σοβαρά εκτός. Τώρα να μην υποτιμήσω, δεν θέλω να το μιλήσω για Κέρκυρα και για Λαμίες και τέτοια. Εντάξει, μην το γρουσουζέψω. Αλλά στην ουσία για τρία-τέσσερα σοβαρά εκτός. Εκεί είναι όλο το θέμα. Και τα δύο ντέρμπι εντός. Στα δύο ντέρμπι εντός θα πας με Πρίγιοβιτς. Φυσικά. Είναι άχρηστο που θα πας με Πρίγιοβιτς. Το άλλο, το τελευταίο μόνο αυτό, ότι εγώ δεν ξέρω δηλαδή τι βλέπει, πώς το είπατε στην αρχή, βλέπει τον Γκάνες καλύτερο στις προπονήσεις από τον Τζίμι Ροτ. Πώς το, πώς ήταν αυτό. Αυτό λέγεται, τι να κάνουμε τώρα, τι, να το αφισβητήσουμε. Δηλαδή, εγώ να δεχτώ, το μόνο που δέχομαι είναι ότι έχασα από τα χαφ ένα κορμί δυνατό ο Λουτσέσκου, εντάξει, με τον Ελκαντούρη. Και επειδή είναι τόσο λάτρης της ισορροπίας και το balance και αυτά να πούμε, εντάξει, βλέπει τον Γκάνες λίγο πιο δυνατό από τον Τζίμι Ροτ. Γιατί ούτε το ύψος είναι, ούτε τοποθετήσεις του είναι. Και άμα βάλουμε κάτω, παιδιά, πόσες ολοκληρωμένες μεγάλες πάσες σωστές έχει ο Τζίμι Ροτ τα τελευταία δύο χρόνια. Πόσα κλεψίματα έχει. Και τα βάλουμε αντίστοιχα τα ίδια να δούμε τα νούμερα του Κάνιας, θα γελάνε και πέτρες. Δεν βγαίνει από πουθενά αυτό. Δεν βγαίνει από πουθενά αυτό. Τέλος πάντων, ισχύει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει προφανώς. Ναι. Να είσαι καλά, γεια. Πάντα ξέρει πιο πολλά ο προπονητής. Όλοι έχουμε το ερωτηματικό αυτό για τον Κάνιας. Δεν μας γεμίζει το μάτι, αλλά τι να μείνω, οφείλεις να ψάξεις γιατί και πώς. Μετά τους περσινούς τους τραυματισμούς δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ. Δεν είναι τώρα τίποτα, εντάξει. Καλημέρα στον επόμενο. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλή χρονιά, παιδιά. Να είσαι καλά. Παιδιά, δεν ξέρω τι βλέπει ο προπονητής. Αυτό που βλέπουμε εμείς στα τρία τελευταία παιχνίδια είναι ότι η ομάδα με τον Γκάνιας είναι 80% κάτω σε απόδοση. Ναι. Δηλαδή, δες το μάτς με τον Παναθηναϊκό, βγαίνει στο 45 και ο Μέτριος Πάοκ μετατρέπεται σε σύμφωνα και τους ρίχνει 4. Παίζει όλο σχεδόν το 90 λεπτό στον Πλατανιά και είμαστε με την ψυχή στο στόμα να πάρουμε το 0-1. Εχθές παίζει στο παιχνίδι και είμαστε μέτριοι, με το που βγαίνει, τους πατάς, τους βάζεις 4 και φεύγεις. Δεν ξέρω, ίσως να βλέπει κάτι διαφορετικό. Εμείς ναι. Βλέπουμε αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο. Τους, το προπονείς. Τους κοιμίζουμε. Ναι, ναι, τους κοιμίζουμε. Λέει. Το θέμα είναι ότι άμα το καρφώσει ο Γιακουμάκης να δεις τι κοίμισμα θα ρίχναμε εκεί. Mm. Απλά είναι, βλέπεις όμως, ρε φίλε, πόσο παίζει ρόλο η άβρα, η τύχη. Εκεί αν έχεις το ρέι, η μπάλα πάει γάμα κανονικά, καρφωτή. Και θα λέμε μετά με μια τελική σου κάνει ο άλλος γκολ. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο ΠΑΟΚ με την ίδια απόδοση κερδίζει 0.5 τον Μπαζιέννα και κερδίζει 5.0 τον Λεβαδιακό. Είναι και η Τούμπα, ότι έχει κόσμο. Βέβαια έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν το συζητάμε, ρε Δημήτρη. Και κόσμο με καλή διάθεση. Όχι κόσμο να είναι έτοιμος να τους φάει. Καλά, πολύ εκκλησία τώρα, εντάξει. Ναι. Δεν είχε, από κερκίδα δεν είχε καθόλου. Πολύ εκκλησία. Αν εξαιρέσει την 4, το υπόλοιπο. Δηλαδή, εγώ περίμενα να βγει λίγο, ξέρεις, λες και πήγα στα Όσκαρ. Πραγματικά, δηλαδή σε κάποια στιγμή αγανάκτησα, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο γήπεδο, ο οποίος μπορεί για να βρει, ας πούμε, τον Νίκη ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να ακουστεί τον πινελίκι του από την Τούμπα στο Κορδελιό, και άμα τον πει φώναξε ΠΑΟΚ, θα σου πει πιάστηκε η φωνή μου. Θα φωνάξει ο άλλος, θα φωνάξει ο άλλος. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η Τούμπα έγινε γνωστή γιατί φώναζε όλο το γήπεδο. Άμα είναι να περιμένουμε από την 4 μόνο να φωνάζει, και όταν δεν φωνάζει. Ή μάλλον όταν φωνάζει δεν μας αρέσουν και τα συνθήματα. Τι σύνθημα είναι αυτό, πείτε κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά το άδειο γήπεδο είναι πολύ χειρότερο, έτσι δεν είναι. Να σου πω κάτι, πιστεύω ότι είχαμε ρεκόρ σε σπόρια στην πετέξη, στην ιστορία της Τούμπας. Κανονικά. Δηλαδή. Από κάποια στιγμή και ο Μαουρίσιο ήθελε να έρθει στην κερκίδα να φάει σπόρι. Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι καταλάβαμε και μετά και το χθεσινό παιχνίδι του δικηγόρου κόντρα στον πελάτη, ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση, πραγματικά συμφωνώ εγώ με τον κύριο Κούγια, ήταν πάρα πολύ μαχητική η Λάρισα. Εκπληκτική τοποθέτηση της άμυνας της Λάρισας στο κέντρο του γηπέδου όλο το 90 λεπτό. Έφαγε 15 φάσεις στην πλάτη παίζοντας με τον Ολυμπιακό. Νομίζω υπερβάλλεις. Τι υπερβάλλω, και θες να δούμε πόσα τέταρτα τελειώκανε. Ήσουν καχύποπτος από την αρχή και δεν αλλάζει τώρα, εντάξει. Ναι, δηλαδή. Τέτα-τέτ πριν το 1-0, μετά το 1-0, οκ. Ανοίγεις. Πριν το 1-0 έχουν βγει τρεις φορές μέσα στη μικρή περιοχή και απλά δεν μπορούν να το βάλουν γκολ. Και το προλαβαίνουν τελευταία στιγμή. Στο δεύτερο ημίχρονο, άσο, δεν το συζητάμε, έχει γίνει το πάρτι του αιώνα.
Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή, ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα δυσκολέψει τον Ολυμπιακό έχοντας ήδη καπαρώσει τη μισή εντεκάδα του Αστέρα Τρίπολης? Δεν ξέρω γιατί μιλάς. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Αυτοί λένε ότι πήραν τον Ιγκόρ, πήραν τον Πασαλίδη, θέλουν τον Δουβίκα και δεν ξέρω και ποιον άλλον. Τέλος πάντων, για να πάρουμε το πρωτάθλημα πρέπει η ομάδα να κάνει μίνιμουμ 12 νίκες, ίσως να μην φτάσουν και οι 12. Ναι. Και άρα για να το πετύχει αυτό, έχοντας παιχνίδια και παραδοσιακά έδρες που δυσκολεύεται, έτσι, Τρίπολη, Γιάννενα, Ατρόμητο κτλ. Λεωφόρο, γιατί όλοι τη βγάζουμε τη Λεωφόρο και θα πάρει και η πρωτελευταία μονομίζα τη βγάζουμε, ναι. Ναι, σε περιμένουν πώς και πώς. Πρέπει όλοι στο ΠΑΟΚ, μέσα, έξω, δίπλα και πλάγια να είναι συντονισμένοι για ένα πράγμα. Πώς θα γίνει ο ΠΑΟΚ να γίνει πρωταθλητής. Να το περάσουν αυτό, η ομάδα μου φαίνεται ότι το πιστεύει, αυτό μου αρέσει. Δηλαδή είδα μια ομάδα που το, ανεξαρτήτως αν έπαιζε καλά ή άσχημα, ότι είχε την πεποίθηση ότι θα πάρει την νίκη, και αυτό είναι το σημαντικό, και ότι όλοι οι παίχτες πλέον, βλέποντας ότι κινδυνεύει και η θέση τους, αρχίζουν να δίνουν το κάτι παραπάνω. Και ο Πρίγιοβιτς, αυτό που έδειξε με τα παιχνίδια που έμεινε, όχι επειδή η εμφάνιση ήταν εκθαμβωτική, αυτό που έδειξε και στα μάτσο κυπέλου, που πήγαινε να πάρει την μπάλα, να τρέξει, να βάλει τον γκολ, ο Τζάλμα που έδειξε ότι ο ανταγωνισμός θα τον κάνει, θα τον πετάξει έξω, το ίδιο περιμένω και από τον Μακ. Και με τον Ελκαντουρί όταν έρθει, να πιέσει και τον Πέλκα και όλο. Ναι. Γιατί είναι, έχεις υλικό, εγώ περιμένω και τον Μιστακίδη, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ για τη θέση του Φορ θα επέλεγα τον Μιστακίδη. Αυτές είναι οι μεταγραφές. Για μένα ο Μιστακίδης είναι ο παίχτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει τη μορφή των αγώνων στα εκτός έδρας μάτς ειδικά, γιατί έχει τα πάντα. Αρκεί να είναι αν καλά. Αν είναι στην κατάσταση που ήταν πριν χτυπήσει, εννοείται. Ναι, αυτό λέμε, να είναι καλά. Να τον δούμε την Τρίτη, να τον δούμε και γενικά, σιγά σιγά να παίρνει παιχνίδια για να πάμε στα παιχνίδια παιχτάρα. Που είναι ιδανικά για το Μίστα. Παιχτάρα. Απίστευτο ξυδίκη. Να είσαι καλά. Και κάτι τελευταίο για το ναι. Μπάσκετ. Μιλάμε για έπος, παιδιά, η νίκη χθες, έτσι. Γιατί έπαιξες επιθετική άμυνα σε όλο το παιχνίδι και με μια διαιτησία πραγματικά ημετική. Και πήραν την νίκη και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Αυτό το ότι δεν παίζει ο Τσόχλας καθόλου, πώς το βλέπεις? Τώρα θα σε έλεγα κάτι. Είναι τυχαίο, γι' αυτό η ομάδα κάνει νίκες, Δημήτρη, επειδή λείπει η ηγετική παρουσία του. Είναι Τσόχλα. Πλέον ο 11ος παίκτης, έχει βελτιωθεί πολύ. Νομίζω ότι σιγά-σιγά η θέση που του αρμόζει δίπλα στο Χαραλαμπίδι είναι εξαιρετική. Άντερε. Τον περιμένω. Άντερε. Που λένε μας. Κλείστον. Ουστ. Αν είναι σεβασμός, δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα, καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα. Ξεφωνίζουν μπασκετικοί παοξίδες. Συγγνώμη, εντάξει. Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Για το Χατζηρίδη βασικά κάτι λίγο να πω. Από ό,τι έψαξα δεν είμαι και σίγουρος. Νομίζω ότι δεν είναι 25 Φεβρουαρίου ότι μπορεί να παίξει η τιμωρία. Η τιμωρία ουσιαστικά είναι δύο αγωνιστικές ακόμα. Απλά επειδή αν μείνει εκεί η δεύτερη αγωνιστική θα είναι 24 Φεβρουαρίου, γι' αυτό το έβγαλανε ως 25 Φεβρουαρίου. Λέανε έρθει εδώ αύριο, σε δύο αγωνιστικές θα μπορεί να παίξει. Δεν το κατάλαβα. Ημερολογιακό δεν είναι το θέμα. Όχι, νομίζω αυτό είναι το λάθος. Είναι αγωνιστικό. Αυτό το λάθος έχει γίνει. Είναι αγωνιστικό. Όπως άμα φάσει μια κόκκινη, δύο αγωνιστικές ή τρεις. Αυτό είναι αγωνιστικό. Απλά έχουν βάλει ότι ο Χατζηρίδης μπορεί να παίξει 24 Φεβρουαρίου, γιατί τότε είναι η δεύτερη αγωνιστική στην Ουκρανία. Τώρα είναι, δεν παίζουν. Ναι, διακοπές έχουν. Ναι. Έτσι νομίζω, αν θέλετε ψάχνω. Θα το δούμε. Νομίζω. Οπότε απλά έχει δύο αγωνιστικές. Mm-hmm. Όσο για τον μπάσκετ, νομίζω ότι η διευθυνσία δεν ήταν τόσο κακή. Εντάξει, ήταν κακή, αλλά έχουμε δει χειρότερα πράγματα. Δηλαδή, πολύ χειρότερα πάλι... έχουμε δει. Με το Λάβρο ήταν χειρότερη η διευθυνσία. Αυτό ακριβώς. Με το Λάβρο ήταν χειρότερη. Χωρίς να δικαιολογεί για το 18. Ειδικά με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, εδώ έχουμε δει χειρότερη διευθυνσία. Ναι. Ήταν λίγο παραπάνω προς αυτούς, αλλά όχι σαν αυτά που έχουμε δει άλλες φορές. Και μην ξεχνάμε, είμαστε και μείον δύο ξένους σε σχέση με όλες τις άλλες ομάδες, έτσι. Και τον ένα ναι, από να επιλογή, υποχρεωτικά. Από επιλογή για να έχει ελληνικό όχι, κορμό. Από επιλογή, τον έναν όμως πρέπει να το πάρουμε τον ένα θα τον πάρει υποχρεωτικά, ναι. Γιατί ξεκινήσαμε να φέρουμε. Βεβαίως. Αυτό. Okay. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται σίγουρα ένας πάντως στο 2-3. Εντάξει, αυτό, λένε, ναι, αυτό λένε, αυτό δεν λένε. Δεν νομίζω ότι είναι για πολλά. Ναι. Okay. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εκπληκτική ομάδα μπάσκετ. Εκπληκτική δηλαδή. Να το ξαναδείς το παιχνίδι γιατί δεν το πιστεύεις αυτό που είδες. Εγώ το πρωί που το ξύπνησα. Ναι. Γιατί ήρθε πρωί και με πήρε αίμα ο αδελφός. Αχα. Ωραία και κάθεσε και το είδα. Καλησπέρα στον επόμενο. Γεια σας.
Γεια σας, τον επόμενο. Γεια σας, εγώ μιλάω από Αθήνα. Εσείς μιλάτε. Ναι, γεια σας, τι κάνετε, παιδιά, καλή χρονιά. Έλα ρε φίλε, καλησπέρα. Πού είσαι? Εδώ, λοιπόν, ρε παιδιά, μπορώ να, έχω, να πω ένα σύνθημα που δεν έχω μπορέσει να το φωνάξω. Μη βρίσεις, μη βρίσεις. Όχι. Ναι. Ω μπάνε μπάνε, ω μπάνε μπάνε. Τι κάνετε? Μας ανατρίχιασες πραγματικά. Ρε παιδιά, πραγματικά δεν έχω μπόρεση, δεν βρέθηκα ποτέ στο γήπεδο να το φωνάξω. Αλλά τώρα που τους πατήσαμε τους γάβρους, έτσι γούσταρα. Λοιπόν, μεγάλο σεβασμός. Μεγάλο σεβασμός. Πες. Ναι, ναι, καλά. Εγώ για τον Πάνε αυτά που έλεγε ο Σταύρος στις προάλλες. Τα υπογράφω. Λοιπόν, να πω λίγο για τις μεταγραφές. Καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ που δεν παίρνουμε παίχτη από τον Παναθηναϊκό. Ούτε Χουλκ, ούτε Μολέδα, ούτε τον Μπέρκ θέλω. Λοιπόν, γιατί, κατά την άποψή μου, δεν και εγώ, ναι μεν έχουμε πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει. Θέλουμε ένα center back, ένα κόφτη και ένα center forward, το έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα που είναι, αλλά παιδιά πραγματικά πουθενά δεν κεγόμαστε. Δηλαδή δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα. Έχουμε 14 παιχνίδια, 2 είναι τα δύσκολα που να πεις, έτσι θα δεχτούμε ίσως λίγο πίεση. Ποια? Και να χρειάσουμε το κόφτη, το super. Ποια? Με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Γιατί στην Τρίπολη θα είναι εύκολο και στον Ατρόμητο. Δεν θα δεχτούμε πίεση, παιδιά. Παιδιά, δεν θα μας κάνει πίεση ο Ατρόμητος. Ούτε η ΑΕΚ σου κάνει πίεση και ο Ολυμπιακός. Εσύ θα είσαι κυρίαρχος. Θέμα να κερδίσεις. Τι να σου πω, τότε ρε παιδιά, ίσως δεν θα χρειαστούμε πουθενά το super κόφτη για να κόψουμε τις φλέβες οπωσδήποτε να πάρουμε κόφτη, ας πούμε. Εμένα η άποψή μου είναι ότι σίγουρα, ας πούμε, θα υπάρχει ένα budget, ρε παιδί μου, θα πει ο Σάντες, θα ρίξω, ξέρω εγώ, για τις τρεις θέσεις ένα, δύο, δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω πόσα θα ρίξω. Δεν υπάρχει αυτό. Και, ορίστε. Δεν υπάρχει αυτό, δεν το κάνει ποτέ. Πάει περίπτωση. Τέλος πάντων, εγώ περίπτωση θα ήθελα, ρε παιδί μου, όπου βρούμε να είναι πραγματικά καλύτερος. Δηλαδή, ας πούμε, λέγουμε τώρα για το Μολέντο. Ρε παιδιά, ο Μολέντο είναι σαν το Βαρέλα, ας πούμε, λένε είναι killer, ας πούμε, έτσι. Ναι. Κόφτης, καλός. Αλλά έχει το ταλέντο του Κοντρέρας να προωθεί την μπάλα? Όχι. Οπότε, εγώ αυτό θέλω να βρω για αυτό τον Ουκρανό. Από ό,τι διάβασα στα site του φίλου του ΠΑΟΚ, λένε εντάξει, είναι ανίκητος βράχος στο ψηλό παιχνίδι κόφτης, αλλά και αυτός δεν είναι για να προωθεί το παιχνίδι. Οπότε και αυτός δεν θα μας κάνει τη διαφορά. Το ίδιο και στο center for. Αν είναι να βρούμε, ξέρω εγώ, κανέναν ψηλομέτριο που να βάζει, ξέρω εγώ, ένα γκολ στις 5 προσπάθειες, άστο να μην έρθει, καλύτερα να παίξει ο Μυστακίδης που έλεγε ο Χρήστος. Και ανάθεμα τον Ήβιτς που δεν τον έβαλε ποτέ πέρυσι. Τον έβαλε, μια χαρά τον έβαλε. Και στην Ξάνθη σου πήρε παιχνίδι στο... Σε σεντερφόρ το Μυστακίδη. Αυτό λέω, για σεντερφόρ το δοκίμασε. Στη Λάρισα νομίζω έπαιξε, στην Ξάνθη. Ήτανε να παίξει και χτύπησε. Α, τέλος πάντων, πάντως ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι πρέπει να, σε όποια θέση πάρουμε, να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Όχι άλλον έναν τσίμηρο, ας πούμε, όχι άλλον έναν κουλούρι. Όχι τέτοια πράγματα. Έγινε. Να κάνει τη διαφορά. Να είσαι καλά. Είμαι αισιόδοξο, παιδιά. Δηλαδή, όταν βλέπουμε την ομάδα, ρε παιδί μου, να μην παίζει. Χθες έπαιζε, ξέρω, σε όλους τους αγώνες παίζει η μισή βασική ομάδα. Υποτίθεται δεν παίζουν οι καλοί αυτοί που αγοράσαμε. Έτσι, με τόσα προβλήματα. Και τους βάζουμε 5 και 3 γκολ. Και δεν είναι πεταμένες ομάδες. Δεν είναι Πλατανιάς ο Λεβαδιακός. Ναι. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, ας πούμε, ότι η ομάδα θα μονταριστεί καλύτερα. Έχουν και με ξεδιαλέξει τώρα, ξέρουμε ποιοι είναι καλοί. Και κάτι άλλο που έχουμε ξεχάσει. Εάν, ας πούμε, δεν βρούμε center for τελικά. Παιδιά, δεν δίνουμε μερικά λεφτά για να φέρουμε πίσω τον Ενρίκε. Για το παιχνίδι που θα είναι στο 60 και θα είναι 0-0. Δεν έρχεται τώρα, το καλοκαίρι. Δεν έρχεται. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλησπέρα. Λέμε, παιδιά, γεια. Γεια. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Τώρα μηνύματα, ας διαβάσουμε μερικά από αυτά. Ένα ακόμα είναι. Καλησπέρα. Έλα, τον έφαγες. Λοιπόν, τι γνώμη έχετε για ενδεχόμενο δίδυμο Μαωρίσιο Ελκαντουρί στο 6-8 με Πέλκα στο 10? Πάλι θεωρητικά δεν έχεις δυναμικό αμυντικό μέσο. Πάλι, εντάξει. Ο 7-18 μας ζάλισαν τα μέζα και ο Μυραλάς έρχεται για 6 μήνες. Άρχισε τα φέρτον και θα δούμε ο Μαρινάκης. Ναι. Σε ένα ευρωπαϊκό στο Champions League που είδα, τον Χατσερίδη τον έκαναν κουδούνια, πρέπει να ήταν με την Νάπολη. Θυμίζει αυτό ότι ο Σουάρες έκανε κουδούνια τον Τζιρίλο, φίλε. Σωστός για Κουρμπέλη ο Κόλκας, που να καταλάβει αυτά ο κόσμος. Ήπιαν 5 καφέδες στο κέντρο το Σάββατο και πήγαν και δεν πήγαν στο γήπεδο. Τι να εξηγείς τώρα. Πήγανε, μια χαρά πήγανε. Λοιπόν, μάλλον ο Τσίμηρος πρέπει να πηγαίνει με κανένα γκασμά στην προπόνηση για να είναι τόσο κακός. Γράφει 107.
και άλλα μηνύματα, ό,τι προλαβαίνουμε δηλαδή. Για τον Τζόχλα γράφει φίλος, δεν μπορεί να αντέξει αυτό το ρυθμό το γρήγορο. Σεβασμός στον Τζόχλα. Αν η κερκίδα στο ποδόσφαιρο ήταν κακή, στο μπάσκετ ήταν απαράδεκτη. Δεν νομίζω. Δεν είμαι στο γήπεδο, αλλά δεν νομίζω. Μια χαρά μπήκε η κερκίδα χθες στο μπάσκετ το παιχνίδι, δηλαδή έπαιξε ρόλο. Έτσι ένιωσα εγώ. Ο Λιμιός είναι μέτριος σε κλειστές άμυνες, ο Μακ και αργότερο ο Μιστακίδης είναι απαραίτητο να ανέβουν γρήγορα. Πιέστε για σεντερφόρ. Λοιπόν, τι πράγματα δίνει εκτός από γκολ. Προφανώς λέγεται τον Μπρίγιοβιτς. Φίλοι γράφουν για αύριο ποιοι θα παίξουν. Σάχοφ, Μιστακίδης, Μπίσεσβαρ, Μακ, Ρέι κτλ. Ναι. Ο Ζεβέδο, αν ανακοινωθεί σήμερα, παίζει αύριο κάνα 15 λεπτό. Όχι, λέει ο προπονητής. Λοιπόν, ό,τι προλάβουμε, έχει στείλει πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Λοιπόν, ναι, δεν προλάβαμε να πούμε πολλά για μπάσκετ. Δίκιο έχουν οι μπασκετικοί φίλοι μας που μας ξεφωνίζουν. Οκ. Okay. Αύριο πάντως θυμίζουμε ότι αύριο έχει και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Άρα πας στην Τούμπα νωρίς και μετά γρήγορα στο παρατάκι, στο μπάσκετ το μάτς είναι πιο σημαντικό. Αν και αυτή είναι λίγο ψηλοάμπαλη, τώρα μεταξύ μας. Αλλά οκ, okay, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Είναι τελικός για να έχει ελπίδες πρόκρισης και στην Ευρώπη. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι, συνέχεια με φουλ επίθεση. Κώστας Βασιλόπουλος, Γρηγόρης Ατρίδης εδώ και την επόμενη ώρα.